Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο. Όπως καταλάβατε, έχει ξεκινήσει η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Καθημερινά την ακούτε από τις 9 έως τις 11. Σήμερα κίτρινο-μαύρη version της εκπομπής. Λείπει ο Τάσος. Όπως καταλάβατε, έφερα έναν άμπαλο δίπλα μου για να μοιάζω Μουρίνιο. Εγώ που σε έχω απέναντί μου, τι να κάνω. Τι τραβάω, καημένος. Του βλέπω τη φάτσα σου απέναντι ακριβώς. Πραγματικά, όποτε σε φέρνω να ξέρεις, το απολογούμε εδώ στο κοινό. Σε φέρνω για να μοιάζω στους, με αυτές τις κοτσάνες που θα πει σε λίγο, για να μοιάζω στους άλλους Μουρίνιο. Δηλαδή μπροστά σου είμαι ο Μουρίνιο. Εσύ δεν μοιάζεις με κανέναν, τέτοια μούτρα που έχεις. Σμίλησε το μοντέλο. Λοιπόν, Παντελής Μπιμπισίδης δίπλα μου, μάλλον απέναντί μου θα ήθελα να πω. Πώς σε βλέπω, πόντως, να βάλω ένα καθρέφτη κάτι να κλείνει, ρε παιδί μου. Είπαμε, θα κάνω λέιζερ, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Ήρθα δηλαδή, και ομόρφινη εκπομπή. Έδωσε λοιπόν, ένα χρώμα στην εκπομπή. Το μόνο χρώμα που έδωσε ήταν ασπρόμαυρο. Όχι και ασπρόμαυρο. Όπως καταλάβατε και όσοι γνωρίζετε, ο Παντελής είναι και αδελφός του πρώην παίκτη μας, του βετεράνου πλέον φυσικά. Αυτός είναι αδελφός μου, όχι εγώ αδελφός του. Εγώ ξέρω πιο πολλά πράγματα. Ναι, καλά, αυτό είναι. Εσύ ξέρεις περισσότερα πράγματα. Άντε, να πούμε ότι ξέρεις και περισσότερα πράγματα. Τι πλάκα κάνεις. Ας πούμε ότι ξέρεις. Ο άλλος είναι ο γνωστός όμως, ο Μπιμπισίδης. Ότι είμαι ο άγνωστος. Ο άγνωστος Γη είσαι εσύ. Καταρχήν ήρθα και έχει μια σοβαρή εκπομπή. Μουσική. Μουσική. Φυσικά αυτό... ξεκινήσαμε με τον τεράστιο Ρόρι Γκάλαχερ. Ναι. Που να πούμε και με ένα. Να το ξέρει όποιος θέλει να έρθει. Ναι. 21 Δεκεμβρίου θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία βραδιά από την original μπάντα του τεράστιου Ρόρι Γκάλαχερ. Όταν λέμε original, τι εννοούμε, όλοι είναι. Θα παίζει ο μπασίστας ο Τζέρι Μακαβόη, θα παίξει και ο ντράμερ. Δεν θυμάμαι γιατί εγώ είχα γνωρίσει και προσωπικά τον τελευταίο, αλλά δυστυχώς μας άφησε εντελώς. Δηλαδή από το πρώτο σχήμα πόσοι είναι, δηλαδή οι κανονικοί. Τρεις, ήταν τριμέλες στην μπάντα του Γκάλαχερ. Και θα είναι δύο οι original και στη θέση του Ρόρι θα είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος κιθαρίστας, ο οποίος παίζουν πολλά χρόνια μαζί. Είναι από την Ολλανδία, είναι τεράστιος μουσικός, φοβερός, με δικό του στυλ και θα είναι μια ωραία βραδιά. Το εισιτήριο είναι αρκετά καλό, η τιμή του. Ναι, τελείωσες. Νομίζω είναι πέμπτη φορά που θα έρθουν. Τέλος πάντων, όποιος γουστάρει να έρθει, θα είμαστε εκεί. Ναι. Πρέπει να παραδεχτώ στη μουσική, ειδικά σε ένα συγκεκριμένο τομέα της μουσικής, είσαι πραγματικά πάρα πολύ δυνατός. Από μπάλα δεν σκαμπάζεις. Rock blues. Ναι, rock blues. Μπάλα από μπάλα δεν σκαμπάζεις. Θα το αποδείξω αυτό στον κόσμο σε λίγο. Την βάζεις, μια που είσαι και καλός σεφ, μάγειρας, τη βάζεις την μπάλα μέσα, τη βράζεις για να πάρεις μυρωδιά από την μπάλα. Την βράζεις. Σου πώς βαθμούς τη βράζεις, αλήθεια. Σου 100. 100. Σου 100 τη βάζεις. Εντάξει, όλες οι οικογένειες, δηλαδή οι ποδοσφαιρικές οικογένειες, δηλαδή ο Κυριάκος, ο Μπιμπισίδης έπαιξε χρόνια στον Άρη, έτσι, και σε άλλες ομάδες. 9 χρόνια αλφα-εθνική. 9 χρόνια αλφα-εθνική. Ο πατέρας σου και προπονητής και ποδόσφαιρο έχει παίξει. Οι παλιοί το ξέρουν, ναι, τον πατέρα μου. Σαν προπονητή, ειδικά. Ωραία. Τα νεψάκια σου παίζουν μπάλα, έτσι. Ναι, ναι. Ο μόνος άσχετος είσαι εσύ. Ο μικρός και όλας φοράει σχεδόν. Πού είναι τώρα, πού παίζει? Στο Φωστήρα παίζει. Στο Φωστήρα. Και ο μεγάλος παίζει στη Μηχανιώνα. Ο μικρός, όταν το βλέπω. Γιατί είναι μακριά, είναι στην Αθήνα. Νομίζω ότι βλέπω λες και παίζει στον Άρη. Μπούζα είναι ακριβώς ίδια με Φωστήρα, το Άρη. Ποιος είναι ο φωνέας των γιγάντων? Ο Φωστήρας, δεν το θυμάμαι. Ο Ζάχος. Ο φωνέας των γιγάντων. Βρεάμπαλο ζώο, σε έφερα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στα διαδικαστικά. Έχουμε θέματα, όπως καταλάβατε, θα σχολιάσουμε την κίτρινο. Αρκετά θέματα. Ναι, θα σχολιάσουμε την κιτρινόμαυρη επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ επί το πλήσον, έτσι. Αυτά τα δύο νομίζω. Να μας πεις για κανένα άθλημα, τίποτα. Εσύ? Όχι. Για βόλεϊ γυναικών ενδιαφέρεσαι με την Αμερικάνα? Όχι. Μόνο οι κοπέλες με ενδιαφέρουν. Ναι, ρε παιδί, έχουμε μία πολύ όμορφη, όχι ότι άλλες είναι άσχημες. Γενικά, εγώ σήμερα που πίναμε και καφεδάκι το πρωί μαζί. Δυστυχώς. Που έδειχνε. Ναι. Έδειχνε εκεί πέρα κάτι, ας πούμε, διάφορα αθλητικά πράγματα. Ναι, ξέρω εγώ, μάτς και από διάφορα αθλήματα. Ναι, τι έγινε εκεί. Είδες και μόνος ότι τα κορμιά από το βόλεϊ, το γυναικείο, ναι, είναι φοβερά. Ναι. Πιστεύω ότι είναι ένα άθλημα. Που το αγαπάς. Το βόλεϊ? Ναι. Όχι. Όχι. Το γυναικείο βόλεϊ το αγαπάς όμως. Τις αθλήτριες. Τις αθλήτριες αγαπάς. Εντάξει. Με τέτοια φάτσα λίγο δύσκολο να ρίξεις αθλήτρια. Πρέπει να κάνεις 2-3 πλαστικές πρώτα. Τι λες, βρε χαρά. Τι λες, που δεν έχεις καθρέφτη σπίτι, μιλάς κιόλας. Πάμε, μην την κάνουμε λαμπύρι την εκπομπή.
ξεκινήσω λίγο με τις... Εγώ φταίω, εσύ φταίς. Εσύ φταίς, εσύ με παρασέρνεις. Λοιπόν... Εγώ που βλέπω τα μούτρα σου απέναντι. Εγώ τι να κάνω τώρα. Τέλος πάντων. Λέιζερ θα κάνω μετά, κατευθείαν, με το που φύγουμε από το στούντιο. Πορκή το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Να πούμε ενδεικτικά. 2-3 από αυτές. Το μενού των δύο ατόμων που αποτελείται από δύο μπέργκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ, ένα κλάπα λατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ, δύο special burgers, μία τσίκης και μία κοκακόλα μόνο με 5,90. Αυτά και πολλά άλλα εδέσματα που λέει και ο Τάσος μπορούμε να τα βρούμε στην Καραολίκη Δημητρίου 52, εκείνη η διεύθυνση του Πορκή, το πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί, από την εφαρμογή μας δηλαδή, την παραγγελία σας, παίρνετε έκπτωση 10%. Εκτός βέβαια αν έχετε το κινητό του BBC που κάνει 8 ευρώ και δεν μπορείτε να κάνετε από εκεί καμία παραγγελία. Συνεχίζω με τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Αμανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Βλέπω τη φάτσα σου και σαρδαμίδα. Εσύ έχεις ανταλλακτικά. Mazda Αμανατίδης. Ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για τυχόν απορίες, ερωτήσεις που έχετε για τη Mazda Αμανατίδης, καλείτε το 2310-924-931. Να σε κάνω μια ερώτηση. Κάνω ό,τι θέλεις. Λες εσύ για τα μούτρα μου. Ναι. Τα ακουστικά που δεν σε χωράνε και γιατί είναι στραβά. Δεν τα στραβά. Το ένα έχω. Επίτηδες το έχω. Αλλά είσαι τόσο. Βρε κεφάλα, δεν σε χωράνε τα ακουστικά, λες για μένα. Επίτηδες το έχω για να ακούω το ένα αυτή τι ακούγεται στον αέρα και απ' έξω αν χτυπήσει τίποτα. Αλλά είσαι τόσο με εγκέφαλο μηδέν εκεί πέρα σε αυτήν την τεράστια γκλάβα. Κουσούρια ναι. Έχουν. Λοιπόν, πάμε. Σαλιάρι. Πάμε, λοιπόν, ξεκινάμε. Από πού θα ξεκινήσουμε, από ποδόσφαιρο ή μπάσκετ? Ποιο θεώρησες εσύ? Καλά, όχι, βλακία θα έλεγα. Το ποιο είναι πιο σοβαρό, νομίζω ότι. Το μπάσκετ. Αλλά λέω να ξεκινήσουμε, Παντελή, από ποδόσφαιρο. Γιατί πιστεύω ότι στο μπάσκετ έχουμε να πούμε και περισσότερα. Να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, έτσι. 2310-287 και 3 οκτάρια. Από τώρα δίνεις γραμμές. Ας δεν πειράζει, άμα θέλει να πάρει κάποιο, γιατί. Θα μιλήσουμε. Γιατί στην προηγούμενη εκπομπή δεν μίλησες καθόλου. Εγώ είμαι κάθε μέρα εδώ. Αυτά που θέλω να πω τα έχω πει και θα τα πω. Ναι. Σκοπός να μιλήσει και ο κόσμος αν υπάρχει και φυσικά να πεις και εσύ την άποψή σου. Μέρα με ακούει ο κόσμος καθημερινά την άποψή μου και να μην την πω σήμερα, θα την πω αύριο την έχω πει χθες. Ούτε άλλος μάπα είναι. Μάπα είναι, σαν τη μάπα σου είναι, γι' αυτό είναι μάπα. Λοιπόν, άρα 2312-87 και 3 οκτάρια, 6945-287 και 3 οκτάρια. Υπάρχει και στο Facebook στον τοίχο μου η ανάρτηση για την εκπομπή. Οποιοδήποτε σχόλιο θα το διαβάσουμε και θα το σχολιάσουμε. Μέχρι τώρα τα σχόλια που γράψατε είναι άνευ σχολείου. Γράφατε εδώ για τον BBC, δεν ξέρω. Εντάξει, ψηλοφοριές από την αλήθεια. Το ξέρω. Ναι, ψηλοφοριές, τις απόκριες. Λοιπόν, ξεκινάμε με ποδόσφαιρο, έτσι. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, δηλαδή? Θέλεις να ξεκινήσουμε από το επόμενο παιχνίδι? Καταρχήν, ένα λεπτό. Τελευταία φορά που ήρθες εσύ στην εκπομπή, έχει. Έχω πολύ καιρό, έχει, γιατί πάρα πολύ. Ήμουν εδώ για δουλειά εκτός Θεσσαλονίκης. Ναι. 6 μήνες φάγαμε. Στο καινούργιο πρωτάθλημα δεν ήρθες. Δεν έχεις έρθει, όντως. Είναι πρώτη φορά που έρχεσαι. Πρώτη φορά έρχομαι. Πρώτη φορά στο καινούργιο πρωτάθλημα. Και να πω την αλήθεια, τον Άρη τον είδα ελάχιστα. Εγώ γύρισα τέλειο Οκτωβρίου. Είδα από τηλεόραση, πήγα και στο γήπεδο. Έχω άποψη, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η ομάδα. Αν θέλεις τότε, Παντελή, κάνε έτσι λίγο. Τελείωσε ο πρώτος γύρος, έτσι. Ναι. Το Σάββατο ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Πάλι με το παιχνίδι. Πρώτο παιχνίδι είναι το Όφι Άρης. Αν θέλεις έτσι, μία με πινελιές, μία. Πώς είδες τον Άρη στον πρώτο γύρο. Αν θεωρείς ότι μπορούσε να πάει καλύτερα, χειρότερα. Καλά, χειρότερα τι να πάει, να μου πεις. Λοιπόν, αδικήσαμε σε αυτό. Κοίταξε να δεις. Πάμε η και τις επιλογές και όλα. Κάνε ένα γενικό σχόλιο για τον πρώτο γύρο. Απλά ότι η ομάδα είναι αρκετά καλή. Βλέπουμε και καλό ποδόσφαιρο, ας πούμε, κατά διαστήματα. Mm-hmm. Απλά θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποιες λάθος επιλογές σε κέρυες θέσεις. Όπως. Όπως του τερματοφύλακα, όπως του αμυντικού χαφ. Τερματοφύλακα του βασικού εννοείς.
Αν είναι ο Κουέστα. Ο βασικός ήταν από πέρσι. Δεν μπορεί να είναι φετινή λάθος επιλογή. Είναι ο Κουέστα μαζί με έναν Ισάξιο και καλύτερο, γιατί και δεν είναι και στην καλύτερη. Άρα αυτό πλέον συμφωνούμε. Θα μου πει: μπορώ να ξέρω αν ο Κουέστα είναι στην καλύτερη του. Όχι. Θα πάρω έναν Ισάξιο, έναν άνθρωπο. Έναν τροντοφύλακα ο οποίος θα μπορεί να παίξει βασικός. Ωραία, από Ελλάδα ποιον θεωρείς, ας πούμε, έτσι, προσιτό, ας πούμε, που θα μπορούσε να τον έχει ο Άρης. Και εγώ συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή τον Κουέστα θα τον ήθελα αναπληρωματικό, από την αλήθεια. Το έχω σχολιάσει αρκετές φορές. Όποιος δηλαδή, είναι καλύτερος. Να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός σε όλες τις θέσεις και στον τροντοφύλακα. Ποιον θεωρείς καλύτερο, έτσι. Ποιον θεωρείς. Δηλαδή, από αυτούς που ακούγονται θα ήταν σε θέση να πάρει ομάδα, ας πούμε. Δηλαδή ακούστηκε σε κάποια στιγμή. Κυριακίδης ακούστηκε. Είναι μια καλή λύση, πιστεύω. Είναι μια καλή λύση. Και πιστεύω ότι θα είναι και προσιτός. Ναι. Γιατί νομίζω υπάρχει, δεν παίζει και πολύ. Δεν, τελευταία κάτι. Νομίζω ελεύθερο ήταν. Ελεύθερο. Νομίζω. Θα μπορούσε να έρθει να βοηθήσει, πιστεύω. Ειδικά τώρα και το Γενάρη. Mm-hmm. Γιατί άλλη φάση είναι το καλοκαίρι και άλλο είναι το Γενάρη, έτσι. Έχει καλύτερε επιλογέ το καλοκαίρι. Ωραία. Εκεί είναι μια επιλογή που τουλάχιστον όσον αφορά του αναπληρωματικού δεν έγινε σωστό. Εντάξει, για να μην μακρηγορούμε, εγώ θα σου πω εντάξει. Τι θέσει δεν υπάρχουν καθόλου σεντερφόρ. Σεντερφόρ μηδέν λε. Αυτό που λένε οι περισσότεροι και εγώ το λέω. Διαδρόμους και άμα είναι να πάει στο Σέλιε και χιόνια να ανοίξει κανένα με το φτιάρι διαδρόμους. Ναι. Εγώ δεν είμαι αφής άποψης. Εγώ θέλω έναν παίχτη ο οποίος πώς ήταν ο Κάμπορα, ο οποίος δεν άνοιγε διαδρόμους, έπαιρνε την μπάλα στην περιοχή με τη μία και σπίτι, την παστέλωνε. Αυτό είναι το σεντερφόρ θέλω. Συν φυσικά και εγώ θα ήθελα έναν δεύτερο και ένα παιδί τρίτο, το οποίο θα ήταν φέρελπης από τους μικρούς, να τον ανεβάσει την ψυχολογία, να τον έχει στον πάγκο, να του δίνεις κάποια λεπτά συμμετοχής. Γιατί αυτό που λέω έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν. Και πριν τα χρόνια του αδερφού μου, δεκαετία 80, και μετά. Βγάλαμε σεντερφόρ, αν δεν βγάλαμε. Ο Άρης έβγαζε τερματοφύλακες και σεντερφόρ, η αλήθεια είναι. Τερματοφύλακες πρώτησα. Από το Δημητριάδη, Ιωλίδη, Χαριστέα. Το παλιά Αλεξιάδη. Και... Αλεξιάδη πιο παλιά, από τα σπλάχνα του. Εντάξει, να έχουμε ένα παιδί το οποίο να είναι φέρελπης, να είναι ταλέντο, να του δώσεις το τέτοιο ώστε να ασχοληθεί, να γουστάρει κιόλας και με τον κόσμο που πηγαίνει στο γήπεδο. Υπάρχει τέτοιος, γιατί εσύ το ξέρεις καλύτερα νομίζω και τον Πάνο τον Αλεξιάδη, υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες. Με τον Πάνο δεν μιλάμε. Δεν μιλάς, όσο μιλάς εσύ μιλάω και εγώ. Εντάξει, νομίζω δεν ξέρεις καλύτερα. Εγώ πηγαίνω σε τμήματα και βλέπω. Βλέπεις μάτς έτσι, K19, K17. Έχει κάποια βλέπω. Παιδιά, αλλά τώρα δεν μπορώ να σου πω. Αυτά είναι να το βρουν. Και αν δεν υπάρχει ένας σας πλάχνα του Άρη, πώς είχε έρθει ο Χαριστέας από επαρχία, από Σέρες. Ναι, να βρουν αλλού. Να βρουν έναν άνθρωπο, ένα παιδί το οποίο να είναι φέρελπης να επενδύσουμε εκεί πέρα. Άρα αυτό πάει σε διακόπτω, Παντελή, είναι αυτό που λέμε ότι όταν ζητάει ο κόσμος, βέβαια, που λέμε στελέχωση της ΠΑΕ, ένα κομμάτι είναι και αυτό έτσι. Δηλαδή, μίλησε τώρα στην ουσία για σκάουτινγκ στη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, το οποίο θα μπορεί κάποιο. Ήταν ο κύριος Διαμαντόπουλος, τώρα είναι ο Άγγελος ο Χαριστέας. Ο Άγγελος ο Χαριστέας δεν προλαβαίνει να κάνει απ' όλα. Κάνει σκάουτινγκ στη Βόρεια Ελλάδα, να τρέχει δηλαδή στην Ξάνθη, να δει ένα πιτσιρικά ή να κάνει τις μεταγραφές. Προφανώς αυτές τις θέσεις υπάρχουν. Εγώ ξέρω, ας πούμε, έναν άνθρωπο που δουλεύει για μια ομάδα της Αθήνας. Υπάρχουν. Πρέπει να έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και αριανοί, να δουλεύουν και αφιλοκερδώς, να πούνε: έλα, ρε φίλε, έχεις ένα πιτσιρικά, ας πούμε. Ναι. Παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα να πάει να τον δει, εννοείς. Και εδώ, Θεσσαλονίκη. Στο Θόδωρο το Τζιόλα, ας πούμε. Μπορεί να έχει κάποια παιδιά ο Θόδωρος που είναι και αριανός. Δεν θυμάμαι, τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να υπήρχε ένα-δύο τέτοια άνθρωποι. Εντάξει, αυτά είναι θέματα της διοίκησης. Ωραία. Τώρα για να μην μπαίνουμε και να μην μακρηγορούμε. Ναι. Επειδή τώρα πιάνουμε μια θέση και αργούμε κιόλα. Και υπάρχουν πολλά θέματα. Κοίτα, όχι, πρέπει να πιάσουμε. Γιατί το ότι έγινε κακός προγραμματισμός. Ούτε εμείς. Εγώ δεν είμαι ειδικός να πω ότι πρέπει να κάνει διοίκηση. Ένα λεπτό. Εγώ απλά σου λέω ότι μιλάμε για το ρόστερ. Περίμενε λίγο. Επειδή μιλάμε για το ρόστερ, είναι 4-5 θέσεις, οι οποίες δυστυχώς, άμα βάλεις και τον μπάγκο, οι οποίες είναι ορφανές. Ένα είναι το σεντερφόρ, που πιστεύω ότι θα ήθελα καλύτερο σεντερφόρ από τον Ιντέγε. Είναι αθλητής, αλλά για μένα δεν είναι ένας τεχνίτης ποδοσφαιριστής. Έχει δύο παντόφλες φοράει, δεν μπορεί να σταματήσει την μπάλα. Δεν έχουμε πίσω από τα μπακ άλλους να αντικαταστήσουν τον Σούγκρεν και τον. Σούγκρεν είναι σκασμένο πρέπει να είναι. Ναι. Εγώ τον πιστεύω αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Κάποιοι μπορεί να γελάνε γιατί κάποιοι. Και εγώ τον πιστεύω να σου πω. Έχει πάθος. Δεν φαίνεται να είναι κακός ποδοσφαιριστής. Θεωρώ ότι θέλει μια ξεκούραση. Εκεί. Παρόλο που εγώ προσωπικά. Κοίτα, αν ήταν τώρα στη Σουηδία, αν δεν είχε πάρει μεταγραφή, τώρα θα έκανε διακοπές. Μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, νομίζω πριν λίγο καιρό, έτσι. Άνοιγες όμως ένα δεύτερο μπάκα. Ενώ αυτό συνεχίζει και παίζει μπάλα. Θα τον ξεκούραζες.
Ναι, δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις εκεί πέρα, ούτε αριστερά, εκεί, ούτε δεξιά. Εκεί εγώ προσωπικά θα θεωρούσα ότι θα μπορούσε να παίξει ο Σόουζα. Ναι, αυτό είναι ένα καλό τώρα να δούμε το. Γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βοηθήσει τα μπάκια. Δεν άκουσε, προφανώς. Εγώ τουλάχιστον εκείνη την ώρα έτσι παίρνω έναν υπνάκο έτσι καμιά ορίζα και ξυπνάω και βλέπω εκείνη την ώρα στην ΕΡΤΡΙΑ τα αθλητικά που είναι μισή ώρα. Επειδή ο Κόρχουτ δύσκολα να γυρίσει από ό,τι λένε. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα κοιτάξω μετά και το Λαμπαουτάρης. Δύσκολα να γυρίσει στο παιχνίδι, μάλλον δεν το προλαβαίνει. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Σόουζα ή δεν ξέρω τι θα κάνει. Για τον Σόουζα, εγώ ξέρω τι άκουσα. Ναι. Ότι μπορεί να, να παίξει ο Σάσα πάλι και εκεί για και να παίξει ο Σόουζα αμυντικό χαφ. Και, όχι. Τι? Να παίξει ο Σόουζα στη θέση του Σούγκρεν. Ο Σόουζα να παίξει στη θέση του Σούγκρεν. Ναι. Και απ' την άλλη να παίξει πάλι αριστερά ο Σας. Τι να πω, ρε φλάμα, το δούμε και αυτό εντάξει. Το άκουσα αυτό, εντάξει. Δεν ξέρω κάποιος. Ας βάλει μέχρι και εγώ που το λέω. Άκουσε με. Ναι, εντάξει. Μέχρι και εγώ που λέω ότι ο Μενέντεθ, παραδείγματος χάρη, δεν είναι ποδοσφαιριστής και είναι ηθοποιός. Ας βάλει το Μενέντεθ, ρε φίλε. Πολλοί πρέπει να φύγουν. Ναι, όχι. Μην λέω. Δηλαδή, βάζοντας αυτό, χάνω σε δύο θέσεις. Τουλάχιστον να χάνω σε μία θέση. Ο Μενέντεθ δεν έχει παίξει καθόλου. Χάνω σε δύο θέσεις όμως έχοντας εκεί το Σάσα. Για μένα και δεν είναι καλό στα αριστερά. Προχθές δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος και χάνω και στα μυθικά χαρά. Δεν έχεις τα τρεξίματα του Σάσα, γιατί ναι. Και οι δύο που έχεις, και ο Ματίγια και ο Μπα, πώς το λένε αυτόν τον μαύρο. Ναι. Λοιπόν, είσαι καλός άνθρωπος, ναι. Τι είπα, ρε φίλε, μαύρο τον είπα. Μαύρος δεν είναι. Τι είναι. Μαύρος. Τι είναι. Πορτοκαλί είναι. Τώρα, πια, τα έχουν αλλάξει και αυτά τώρα. Εντάξει, μαύρος είναι. Ποιο είναι το ρατσιστικό και ποιο είναι το κανονικό, δεν ξέρω. Και τη φίλη, πώς τη λες. Έγχρωμος. Πώς τη λες τη φίλη, μαύρη τη λες. Η μαύρη, ξέρω. Πώς τη λες. Που αμεβούλες. Black. Λοιπόν, αέδες με διακόπτης τώρα, είσαι τόξο. Συγγνώμη. Λοιπόν, δεν έχει τα τρεξίματα στα αμυντικά χαφ. Θεωρώ ότι ο Σάσα είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και είναι ένα ατού για σένα, όπως είναι και ο Φετφατζίδης. Πρέπει να είναι ο μόνο ή μόνο. Πρέπει να τον έχεις εκεί πέρα. Πολύ καλή επιλογή κάναμε το καλοκαίρι. Πάρα πολύ καλή επιλογή. Πρέπει να τον έχεις εκεί. Και οι δυο σου παίκτες που βάζεις εκεί είναι αργοί. Ο Μπα, τον ψηλό. Που λένε κάποιοι ότι δεν είναι καλός, εσύ διαφωνείς αυτό. Ναι, εγώ λέω, εγώ ναι. Θεωρώ ότι από αυτά που είδα από τον Ματίγια είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ρε παιδιά, αυτό μην το κάνετε. Δηλαδή, το ακούω συνέχεια από Αριάννους, ας τον Ματίγια. Λέει, λέω, ας τον Ματίγια. Λέει, ας πούμε, μπροστά σε αυτόν είναι. Αυτό δεν είναι λογική. Τι εννοώ, κατάλαβες. Δεν είναι λογική όμως. Κάποια στιγμή και ο Ματίγια πρέπει να ξεκουραστεί. Ας ξεκουραστεί, εγώ δεν λέω για το Ματίγια. Γιατί και το άστρο του φάουλ έχει σβήσει. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή αν είναι ένας τυφλός και είναι ο άλλος μονόφθαλμος, δεν σημαίνει ότι ο μονόφθαλμος είναι. Τι λάθος έκανε με το πέναλτι. Ναι, δεν σημαίνει ότι ο μονόφθαλμος είναι αυτό που θέλουμε. Άλλο εννοώ. Εντάξει. Ότι θα μπορέσει να παίξει στα χαφ, στα αμυντικά χαφ, να παίξει με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Να ξεκουράσει και το Ματίγια και να έχει 10 παίκτες να είμαι περιφερειακούς. Και να βάλει, α πούμε. Τον Τεγκινή, να βάλει σε ρογά που και αυτό θέλει κάποια ξεκούραση, θεωρώ. Ναι, εντάξει. Να βάλει το Φετφατζίδη, να βάλει το Λάρσον. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης φέτος ξεκίνησε και δεν νομίζω να το έχει κάνει πολλές φορές αυτό. Μπορεί να είναι και η πρώτη. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο από το καλοκαίρι, έτσι. Λόγω των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, των προκριματικών. Ναι. Και θα πάω πάλι στη θέση του Σεντερφόρ και θα πω ότι σε 20 αγωνιστικές περίπου ο Ιντέγια έχει βάλει 3 γκολ και το ένα με 20, 13 είναι. Πόσες είναι, ξέρω. 13 και 4 τα ευρωπαϊκά. Αυτό σου λέω 20. 17, μείον 2 που δεν έκανε, 15 μάτς έχει παίξει. 15, εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι. Εντάξει, ο Ιντέγια η αλήθεια είναι ότι αν δεν κάνει κάτι στο δεύτερο γύρο εντυπωσιακό να αλλάξει άρδεν. Καταρχήν δεν μου άρεσαν οι δηλώσεις του. Τις διάβασες τις δηλώσεις. Ναι, εντάξει. Γυρίζω, λέει ο αρχηγός. Ωραία, δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι δηλώσεις. Εμένα με ενδιαφέρει τον Άρη παίζεις. Ωραία, εμένα με ενδιαφέρει το γήπεδο, δεν με ενδιαφέρουν οι δηλώσεις. Ναι, όχι, περίμενε λίγο. Γιατί κάποιοι. Μην με τσατιζόμαστε με τον Καρυπίδη που πήγε τον Ολυμπιακό. Για τον. Τι είπε ο Ιντέγια, δηλαδή. Ο Ιντέγια είπε ότι γυρίζω, λέει. Ναι. Γυρίζει ο αρχηγός και θα κάνω. Ο αρχηγός επίθεση μπορεί να εννοεί. Ποιος αρχηγός επίθεση. Ξέρω εγώ, λοιπόν, φίλε. Εγώ, άμα ήμουν στη θέση του, λίγο θα ήμουν λίγο πιο πολύ ταπεινός. Δηλαδή, βλέπεις, αδερφέ, ότι έχεις κοστίσει 550 χιλιάρικα. Ωραία. Και δεν παίζεις. Ωραία. Ήρθε ο Λάρσον από άλλη θέση και σε 3 αγωνιστικές έβαλε 2 γκολ. Και μου λες γυρίζω, ποιος είσαι ρε φίλε. Εγώ λέω ότι το σχόλιο μου και το έχω κάνει εδώ και αρκετό καιρό μάλιστα, ότι αν στο δεύτερο γύρο, α πάρουμε το φίλο, αν στο δεύτερο γύρο, τους φίλους μάλλον, αν στο δεύτερο γύρο δεν κάνει κάτι εντυπωσιακά να αλλάξει η απόδοσή του, νομίζω ότι χωρίς να είμαι ο Καρυπίδης δεν θα το ανανεωθεί. Καταρχήν το, με αυτά τα το λεφτά, συμβόλαιο. Θα σε πω δύο τυχαίους παίκτες, δεν θέλω ο κόσμος να πει. Θα σου πω δύο τυχαία ονόματα. Ναι, πες. Δεν θα προτιμούσες να έχεις τον μαύρο της Λαμίας και τον Βέλιο. Εγώ το καλοκαίρι. Με αυτά τα φράγκα θα μπορούσες να πάρεις δύο παίχτες. Ναι. Αυτές είναι οι επιλογές που αν ο Άρης ήταν λίγο πιο προσεκτικός, θα ήταν για πλάκα στην τρίτη θέση. Ναι. Για πλάκα. Πάμε λίγο στους φίλους όμως. Έλα, φίλε.
Τον έριξε τον άνθρωπο. Δεν τον έριξα, δεν ξέρω. Έλα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και Τάσο. Ο Τάσος δεν είναι εδώ όμως σήμερα. Ποιος είναι, παρακαλώ? Ο Ζάχος είμαι εγώ και ο Παντελής είναι απέναντί μου. Είμαστε και οι δύο Αριανοί. Οπότε. Έκανα λάθος. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο Νικόλας ήταν. Ναι, ο Νικόλας ήταν. Εντάξει, δεν πειράζει. Άστονα να μιλήσει τον άνθρωπο. Όχι, να τα πούμε λίγο. Γιατί είμαστε παλιοί γνωστοί με τον Νικόλα. Εντάξει. Ναι, όχι, γνωριζόμαστε. Αλλά... καλά, εντάξει, ρε φίλε. Εσύ από την Καλαμαριά, πώς τον ξέρει ο Νικόλας, από την Ηλιούπολη. Πώς τον ξέρει τον Νικόλα, εσύ από την Καλαμαριά. Γνωριζόμαστε, αν θέλει. Ναι. Όχι, εντάξει, όχι, δεν ήθελα δεν να είπα κάτι. Δεν ρίχνω υπονοούμενα. Όχι, ενώ ότι είσαι από την άλλη άκρη τη πόλη στην άλλη άκρη. Και εσύ δεν είσαι στην Ξηροκρίνη και είδα τα μούτρα σου. Ναι, ρε άνθρωπε, λέω ο Νικόλας είναι από την Ηλιούπολη. Το θυμάμαι. Λοιπόν, δεν έχει καμιά σχέση από εκεί, είσαι από την άλλη πλευρά τη πόλεως. Και ευτυχώς γιατί δεν σε βλέπω κιόλας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα μας. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές στο 23-12-87-38, 69-45-287-38. Θα πιάσουμε για τον μπάσκετ που εκεί είναι το εκεί πρόβλημα. Η γούνα μας εκεί, πέρα. Όχι μόνο καίγεται η γούνα. Θέλω, πραγματικά θέλω. Εντάξει, γιατί έχουμε και κοινές παρέες, Παντελή, αλλά σίγουρα εσύ έχεις και γνωστούς και φίλους, τους οποίους δεν τους ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αυτό θέλω να το σχολιάσουμε μετά αμέσως, αφού τελειώσουμε το ποδόσφαιρο. Εγώ βλέπω μία στον Αριανό, όχι απαξίωση, ένα τέτοιο δηλαδή ότι δεν τον πολύ ενδιαφέρει να θα πέσει ο Άρης. Δεν ξέρω, το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, έτσι απλά. Εγώ ξέρω τι βλέπω. Ότι... μην το κάνουμε για να το. Για ναι, το... ναι, εγώ βλέπω ρε παιδί μου, ναι, μεν, αλλά. Δηλαδή δεν πάει στο γήπεδο. Άλλος, όχι, εγώ δεν μιλάω για το γήπεδο. Δεν μιλάω γενικά για το γήπεδο. Αυτός μπορεί να πάει αλλά στο γήπεδο. Θεωρώ ότι η συγκρίση με άλλες ομάδες πάλι έχουμε κόσμο. Αυτός που δεν πάει στο γήπεδο, Παντελή, μπορεί να λέει ότι να θεωρεί ότι θα σωθεί ο Άρης. Εγώ δεν λέω γι' αυτό. Βλέπω, δηλαδή, και όταν μιλάω με ανθρώπους, ότι δεν τον ενδιαφέρει και να πέσει. Δηλαδή μου λέει ένα πέσει. Εντάξει, δεν, νομίζω, δεν νομίζω να είναι τόσο αδιάφορος. Ο κόσμος του οποίου κανένας δεν είπα, μα δεν είπα το. Σου λέω πάρα πολύ κόσμο. Εμένα με κάνει εντύπωση. Σε είπε κανένας αυτό το πράγμα, ας πέσει. Ναι, βέβαια. Τι να κάνουμε, ας πέσει. Μεγάλη βλακεία. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές 23-10-287-38. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά και το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με τους Λίναρ Σκίναρ στα μουσική. Ναι. Πώς λέγεται το τραγούδι, άντε πες. Age of Forever. Από το δίσκο, από τον ομώνυμο δίσκο. Μπράβο. Συγχαρητήρια κύριε BBC, δεν είστε καλό σε αυτά τα είπαμε. Εντάξει, είναι η θεή του Νότου. Είναι η θεή του Νότου. Εδώ βορρά είναι, δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι. Του Νότου, όχι της Ελλάδας, της Αμερικής. Ωραία. Λοιπόν, επανήλθαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Παντελής και Ζάχος θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 11. Μιλάμε φυσικά για την ποδοσφαιρική και μπασκετική επικαιρότητα όσον αφορά τον Άρη. Ξεκινήσαμε με ποδόσφαιρο. Λέω να το γυρίσουμε, λέω Παντελή, λίγο στο μπάσκετ, έτσι. Ναι. Γιατί εκεί υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Νομίζω το μπασκετικό τμήμα του Άρεως. Καταρχήν να διαβάσω πρώτα να πω ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές 23-10-287-38. Να διαβάσω λίγο κάποιες έτσι πιο πολύ χαιρετίσματα. Έχεις και από τον το φίλο σου και τον φίλο μου το Ραγκάτσι το ψιλολέλεκ, έτσι. Το τόξο αυτό. Το τόξο. Να ξέρετε λέει ότι αντί για GNTM περιμένω να ακούσω τις γλυκές φωνούλες σας. GNTM βλέπουνε. Ο Στέλιος, ο Μπόμπας. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου σας ακούω. Θέλω να κάνω κοιλιακούς, αλλά επειδή μου λέει μου θυμίζεται γύρω από το Muppet Show. Εντάξει. Ένα δίκιο το έχει. Ένα δίκιο το έχει. Ο Δήμος. Καλή εκπομπή να έχετε, παιδιά. Χαιρετίσματα στον Παντελή από το σύνδεσμο φίλων εκ των Ραούλ Κούπερ. Παναγία. Τα φιλαράκια μου, τα τρία μάλλον. Έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Εντάξει, εγώ από το τελικό και μετά το θεωρώ μεγάλο υπεύθυνο και δεν θέλω να το ξαναζητήσω. Δεν θέλω, ναι, μην μπει κασένα. Και στην εκπομπή σου έχω ξαναπεί για τον Κούπερ. Ωραία. Έκανε κακές επιλογές. Και θεωρούσα ότι τέτοιου βεληνικού προπονητή έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικό. Ωραία. Και ο τελευταίος ο φίλος μας, ο Λευτέρης από τη Στουργκάρδη. Καλησπέρα. Χαιρετίσματα στον Παντελή και στον Ζάχο, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα, Λευτέρη. Τέτοια, καλησπέρα και από τον Αντρέα, συγκεντρινό μαύρη παρέα. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-38 για το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό. Λοιπόν, να περάσουμε στο μπάσκετ. Όχι ότι κλείσαμε το ποδόσφαιρο, έτσι, αλλά να περάσουμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί εκεί θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από την αρχή της χρονιάς? Κοίταξε, όλοι οι Αριανοί πιστεύω ότι είχαμε αισιοδοξία για το πώς πήγαινε το θέμα του καλοκαιριού με τα μπάνκια με αυτά. Όχι, δεν είχαμε. Εγώ δεν είχα αισιοδοξία. Περίμενε, ρε φίλε, όταν ακούς
Ότι κάποια. Ότι σβήνει ένα, το ένα πίσω από το άλλο. Ναι, ρε φίλε. Αυτό το ακούγαμε τις τελευταίες 10 μέρες. Εντάξει, είπα καλοκαίρι, τώρα μην πιάνεσαι τώρα. Την αλήθεια, αλλά δεν πιάνομαι. Περίμενε. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πήραμε τον Μαρκόπουλο προπονητή. Ναι. Που εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου με τον κύριο Μαρκόπουλο. Άστο. Από παλιά. Λέμε για το πώς τύχει. Σαν νέος, όχι τώρα που θέλει να κάτσει να έχει πνευμόνια και στο μάχη. Ωραία. Και στη θητεία του με Σαμολαδά και με Κοντομινά τότε με Μιχαηλίδη πρόεδρο, άμα θυμάσαι. Τότε με Μιχαήλοφ και τα λοιπά. Είχε κάνει και εκεί εγκλήματα. Άμα θυμάσαι, είχε κόψει τον μπάσκετ στον Μπόνι. Ήρθε ο Σούμποντιτς και έβαλε τον Μπόνι μέσα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Προχώρα, εντάξει. Είχε κόψει τον μπάσκετ του Μπόνι, του Μάριο Μπόνι. Ναι. Μέχρι να έρθει ο Σούμποντιτς. Δηλαδή έπαιξε ξανά μπάσκετ τον Μπόνι όταν ήρθε ο Σούμποντιτς. Εντάξει. Λοιπόν, έκανε και εκεί λάθη. Θεωρώ και το πέρας της ηλικίας. Ότι εδώ θέλει λίγο νεύρα, θέλει λίγο σπιρτάδα, θέλει αντανακλαστικά. Στο να αφήσουμε τον Μαρκόπουλο είναι πέτοιο. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, δεν με αφήσει να μιλήσω τώρα. Σε πιάνω για τον προπονητή της ομάδας μιλάω, δεν μιλάω για, για αυτόν που πουλάει popcorn απ' έξω από το παλέ. Okay, ωραία, προχώρα. Λοιπόν, θεωρώ εντάξει, αλλά είπαμε τουλάχιστον ότι είναι ένας έμπειρος προπονητής. Ίσως τα πράγματα να είναι καλά, τα μπαν σβήναν το ένα πίσω απ' το άλλο. Ήρθαν καινούργοι παίχτες. Κάποιοι λέγανε ότι είναι καλύτεροι από το περσινό ρόστερ. Και υπήρχε μια κρυφή αισιοδοξία τουλάχιστον στο δικό μου τον κύκλο, έτσι. Στους φίλους, αυτά που μιλάμε, στο διαδίκτυο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι φταίει. Okay, δεν ξέρεις τι φταίει. Περίμενε. Ναι. Εγώ άκουσα προχθές το Φάνη τον Ντονατόρο. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν σε ένα άλλο ράδιο, ήταν. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο. Έτυχε εκεί που έκανα, ξέρω εγώ, ζάπινγκ στο ράδιο, ήμουν σε αυτοκίνητο και τον άκουσα. Ναι, γιατί είπε και ο άνθρωπος είπε ότι δεν είναι παικτικό το θέμα. Ναι. Είναι διοικητικό στο τι. Ξέρω, λέει, ότι έχει βάλει λεφτά ο Γουιέλμος. Mm-hmm. Τώρα αυτά δεν τα λέω εγώ. Το άκουσα από τον Φάνη τον Ντονατόρο, τον οποίο το σέβομαι και για την προσφορά του και για τις γνώσεις του στο άθλημα. Έτσι, γιατί εμείς παλιοί, ας πούμε, είμαστε πάνω από 40, ξέρουμε τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Άκουσαμε. Και εμείς σεβόμαστε την άποψη του καθενός και ιδιαίτερα του Φάνη τον Ντονατόρο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που πρόσφερε. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή πρόσφερε παλιά, ό,τι λέει τώρα είναι εκκαραντή. Όχι ο Φάνης τον Ντονατόρο, οτιδήποτε. Ναι, οποιοδήποτε. Κάτσε να ολοκληρώσω. Εντάξει, δεν είναι. Ό,τι και να πεις. Μα να πριν το πεις, ναι, το λέω. Να σου πω τι άκουσαν τα αυτιά μου. Ναι, και από εκεί βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και ο κόσμος. Λοιπόν, είπε ότι ο Άρης, επειδή ακόμα ασχολείται, εγώ δεν το ξέρω τι ασχολείται ο άνθρωπος. Ασχολείται, εννοείς, με τα μπασκετικά δρόμενα ή με τα δρόμενα. Είναι, νομίζω, σε ομάδα κάτω. Καλά κάνει. Αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν άκουσα τη συζήτηση από την αρχή. Πάμε στην ουσία. Ναι, είπε ότι ο Άρης δεν εκπροσωπείται από πουθενά στα κέντρα αποφάσεων. Καλά, αυτό είναι φως φανάρι. Λοιπόν, και φταίει αυτό το πράγμα περισσότερο από το σχεδιασμό, γιατί λίγο πολύ ομάδες πάνω κάτω έχουν ίδια δυναμική, παικτική. Mm-hmm. Και είπε ο άνθρωπος ότι δεν εκπροσωπείται πουθενά. Το Γουιέλμο δεν τον ξέρανε ούτε φατσικός κάτω. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί δεν σε σέβονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι το για μένα. Και επίσης είπε, γνωρίζω εγώ, λέει, ότι έχει βάλει λεφτά ο Γουιέλμος στον Άρη. Ένα-ένα. Το πρόβλημα είναι ένα μέρος του προβλήματος αυτό που είπε ο κ. Σταρνατόρος. Θεωρώ ότι δεν είναι όμως το πρωτεύον, έτσι. Δεν είναι το πρωτεύον. Δεν είναι ο κύριος λόγος. Ο οποίος ο Άρης είναι τελευταίος με δύο. Σύμφωνα νίκες. Με τη δυναμική σου, ο Άρης έπρεπε να είναι σε πολύ καλύτερο. Όντως, σε κάποια παιχνίδια αδικήθηκε ο Άρης και όπως στο τελευταίο. Είμασταν παιχνίδι, και κατέμιδες, έτσι. Ο πρόσταση στο τελευταίο. Αλλά, με τους τραυματισμούς. Θέλω να είμαστε, γιατί είπες, ξεκίνησες μία σκέψη και είπες κάποια πράγματα. Θέλω, ας πούμε, και όπως είπες και ο κύριος Θανατώρος, είπε ότι θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι διοικητικό. Εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά διοικητικό και αγωνιστικό, βέβαια. Το ένα συμπαρασέρνει το άλλο. Διότι τα μπαν μπορεί να έπεσε εσύ ότι λύνονταν. Τα μπαν λύθηκαν όμως, Παντελή, δεν θυμάσαι καλά προφανώς. Στο τέλος. Τα μπαν λύθηκαν 10 τελευταίες μέρες. 10 τελευταίες μέρες. Δύο εβδομάδες. Ναι, το θυμάμαι όταν τελευταία, αλλά. Και πανηγυρίζανε κάποιοι. Αυτό δεν σου είπα τίποτα διαφορετικό. Όχι κάποιοι, αρκετοί. Ναι, χαιρόταν ο κόσμος. Καλά έκανε και χαιρόταν. Άλλο, αυτό φίλε, είπα. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Καλώς έκανε και χαιρόταν ο κόσμος, αλλά όχι να πετάμε και τη σκούφια μας, γιατί προφανώς δεν βλέπαμε και λίγο αργότερα. Το να λυθούν τα μπαν. Δύο μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, καταρχήν δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία του Άρη. Στην ιστορία του Άρη δεν έχει γίνει σίγουρα. Δεν έκανε η ομάδα προετοιμασία. Έτσι. Πολύ βασικό αυτό. Προετοιμασία δεν έκανε. Πολύ βασικό. Θα μου πει τώρα κάποιο, Ζάχο, και άλλες ομάδες π.χ. δεν κάνανε. Εμείς λέμε για την ομάδα μας. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς λέμε άρης. Για την ομάδα μας. Είσαι έτσι. Άρης.
Είσαι ο μπασκετικός Άρης. Παντελή, δεν είπα να πάει η ομάδα στο, συμφωνώ, ξέρω εγώ, στην Ιτάλια. Ας πήγαινε εδώ στα 3-5 πηγάδια. Πώς θα λένε αυτά τα κλασικά που πάνε. Δεν έκανε προετοιμασία η ομάδα. Μα βλέπεις, σε αυτό πάνω που λες, βλέπεις τι. Εγώ είδα προχθές μια άμυνα, να πούμε, με τα μάτια. Που σημαίνει ότι μάλλον η ομάδα δεν έχει φυσική κατάσταση. Για να ακούσουμε όμως τον φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, το όνομά σου. Πρώτα παραφέρνω, αν επιτρέπετε μια παρέμβαση, αν και δεν είμαι Αριανός, δεν είναι περίπτωση. Ο φίλος δεν είναι και επειδή την άκουσα και εγώ. Καταρχήν, το ότι δεν είσαι Αριανός δεν παίζει ρόλο. Την άποψή σου θα πει, έτσι. Ναι, όχι, γιατί μπορεί κάποιος να ακούσει και να πει μετά, με βάση αυτό που δήλωσε, ότι είμαι, ότι δεν είμαι, ότι αυτό είναι η εμπάθεια. Το όνομά σου, καταρχήν, αν θέλεις βέβαια, μας το λες. Ναι, σιγά, τι, στην αστυνομία παίρνω. Λοιπόν, Παναγιώτη, μπορεί να μας φαλίτησε. Έλα, άσα, Παναγιωτέλα, ρε Παναγιώτη, πάμε. Λοιπόν, όχι απλώς, γι' αυτό, επειδή την άκουσα την έδειξη του Ταρνατόρου, γιατί είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο άνθρωπος δεν μίλησε με ξύλινη γλώσσα. Δηλαδή, ο άνθρωπος και φάνηκε, αν και δεν είναι Αριανός, και ο άνθρωπος τον πονάει τον Άρη. Ναι, καλά, λοιπόν, βέβαια τον πονάει, αυτό είναι δεδομένο. Μα το είπε. Καταρχήν, ο άνθρωπος τον πήρε στο χολαργό, νομίζω πρέπει να είναι. Ναι. Λοιπόν, και επειδή την άκουσα τη συνέντευξη, που είναι σε άλλο ραδιόφωνο, α πούμε, στο ραδιόφωνο, ήταν διαφορετικό, λοιπόν. Είπε ο άνθρωπος και κάποιοι άλλοι που δεν ξέρω, το παλικάρι που είναι δίπλα στον Ζάχο, μπορεί να πει μετά. Ο Παντελής, ναι. Ναι, ο Παντελής, λοιπόν. Είπε και κάτι άλλο που για μένα, αυτό ήταν η βόμβα που εγώ ήταν μη Αριανός. Για πες το. Είπε ότι τις μεταγραφές το καλοκαίρι της φέτος τους διάλεξε ο Γουιέλμος. Φιλαράκι, να σου πω κάτι. Δεν σου αφισβητώ αυτό, απλά άμα θυμάσαι, είπα ότι έκανα ζάπινγκ, δεν άκουσα ολόκληρη την συνέντευξη. Εγώ επειδή την άκουσα ολόκληρη, πες, δεν είμαι Αριανός, απλώς πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δηλαδή όταν το άκουσα αυτό έπεσα κάτω. Δηλαδή είπε ο άνθρωπος, λέει τις μεταγραφές, επειδή την πάτησε, μιλούσε με τον Γουλιέλμο. Λέει, του είπε ο Γουλιέλμος ότι επειδή την πάτησε, λέει, με τον Αγγέλου, δεν αφήνω, λέει, και τις μεταγραφές θα τις κάνω, λέει, εγώ τώρα φέτος. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Παναγιώτη? Αυτό που λες, που δεν το αφισβητώ, συγγνώμη, να πω λίγο κάτι. Δεν το άκουσα γιατί σου λέω έκανα ζάμπ και άκουσα αυτά που είπα, αυτά που άκουσα είπα πριν. Και είναι πολύ, ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Εγώ θέλω να πω ότι βαραίνει και τον προπονητή της ομάδας. Αυτό θα έλεγα, Παναγιώτη, άκουσε με λίγο. Βαραίνει και τον Μαρκόπουλο αυτό που είπες, Φιλαράκη. Άκουσε με, όχι βαραίνει τον. Αν αυτό είναι αλήθεια. Περίμενε, ρε, να πούμε κι εμείς κάτι. Αν αυτό είναι αλήθεια, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι η άποψη του κ. Ταρνατόρου. Ναι, ο Ταρνατόρος και δεν είπα ότι είναι ότι λέει θέσφατο. Αν αυτό είναι βέβαια αλήθεια, πρόσεξε. Δεν αποποιεί την ευθύνη αυτό που είπε και ο Παντελής. Για την τελική απόφαση, είτε την παίρνει είτε δεν την παίρνει, την επομίζεται ο προπονητής. Έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι αυτός δίνει το τελικό OK. Μαζί σου, μα ακριβώς μετά, όταν του είπαν οι δημοσιογράφοι που έκανε τη συνέντευξη, Ρεσί Φάνη, πώς και μάλιστα ο ένας από τους δύο τον ξέρει πολλά χρόνια. Ας μην πούμε ποιος ήταν ο δημοσιογράφος, τέλος πάντων. Είναι γνωστός μπασκετικός ρεπόρτερ Άρη παλιός. Λοιπόν, κατάλαβα. Του λέει καλά, και ο Σούλης ο Μαρκόπουλος που έχει μια διαδρομή στον μπάσκετ, λέει αυτό του είπα και εγώ, λέει του Σούλη, του λέω εσύ Σούλη, γιατί κάθισες αφού ήταν, δέχτηκες δηλαδή καπέλο, μα λέει, από τον πρώτο του Άρη, που δεν ξέρει τι χρώμα έχει μπάλα του μπάσκετ. Γιατί ο Γουλιέλμος ο άνθρωπος το είπε, έβαλε λεφτά, αυτό που είπε ο Παντελής, ότι έβαλε λεφτά, δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Αλλά τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νομίζω δικηγόρος, είναι και ο Γουλιέλμος, δεν ξέρω. Δικηγόρος, πετυχημένος δηλαδή. Τόσο μπάσκετ να ξέρει να επιλέγει τους παίκτες. Και εσύ είναι Σούλη Μαρκόπουλο που έχει μια διαδρομή όλη η Θεσσαλονίκη σε παραδέχεται. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μαρκόπουλος υπάρχει Θεσσαλονίκη. Ανεξάρτητα ότι ομάδα υποστηρίζει που να μην τον δει στον δρόμο να μην τον χαιρετήσει. Σεβασμό τον απολαμβάνει. Έχεις δίκιο. Πόσο χρόνο είναι αυτό? Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι στα 40. Α, κοντοσύρια είμαστε. Ωραία. Ξέρεις γιατί το λέω? Είναι δυνατό να δέχεσαι δηλαδή καπέλωμα? Τι να πω, δηλαδή. Προφανώς είσαι μπασκετικός. Άμα θυμάσαι, έκανε λάθη πέρα από τη χρονιά του με Χάρολ Ντέλης που είχε ο Άρης και με Στόχο. Δεν είναι Αριανός, σου λέει, δεν μπορεί να είναι. Ναι, μπορεί, άμα φαίνεται το παιδί να ακούει. Θυμάμαι, ρε, τι για να κάθεται να ακούει τον Ανατόλο, πάνε να πει ότι αγαπάει τον μπάσκετ το παιδί, έτσι. Εντάξει, ας πούμε κάτι. Εγώ θα σαν άνθρωπος μου βγάζει μια τιμιότητα και μια καλοσύνη. Δεν μπορώ να τρελαθώ όμως με τις προπονητικές του. Εγώ προσέκα την παρέμβαση, γιατί για μένα το χειρότερο ήταν αυτό που είπε, δηλαδή ο Ταρνατόρος. Δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια ότι τις μεταγραφές το καλοκαίρι τις έκανε ο ίδιος ο Γουλιέλμος. Για να το κλείσουμε πάντως, Παναγιώτη, αν έρθει το μοιραίο, δεν οι ευθύνες δεν φεύγουν από τον... Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω επειδή κάποια μεγέθη, και σου λέω δεν είμαι Αριανός, αλλά επειδή κάποια μεγέθη, ρε παιδί μου,
τα αναγνωρίζουν οι πάντες ανεξάρτητα συλλογικών προτιμήσεων. Ναι. Δεν πιστεύω βέβαια ότι υπάρχουν ομάδες που σώζονται από μόνες τους. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι πιστεύω λες. Ότι θα λειτουργήσει ο μηχανισμός της ομάδας που αγαπάτε οι δυο σας του Άρη. Ναι. Και πιστεύω ότι όχι κάτι θα γίνει, πιστεύω ότι μπροστά στον γκρεμό θα συμπροτεθούν όλοι. Ναι. Τώρα, όταν βλέπεις τον γκρεμό να έρχεται, δεν υπάρχουν εγωισμοί. Αυτό θέλω να πω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Πολύ, πολύ ωραίο. Βασικό αυτό που πολύ ωραίο και δέχτηκε και επαναλαμβάνω. Πολύ ωραία η άποψή του και δεν έχει σχέση χίλιες φορές το λέμε το τι ομάδα είστε, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αν μιλάει Αριανός, επειδή εμείς οι δύο είμαστε Αριανιώτη και να πει είναι σωστό, και αν μιλάει Πάοξης, ας το πω το ακριβώς το αντίθετο, Άρησης. Είναι λάθος. τα επιχειρήματα παίζουν ρόλο και ο λόγος. Ο λόγος. Λοιπόν. Για να το κλείσουμε αυτό με τον προπονητή, συμφωνούμε και δύο ότι και έτσι να είναι, όπως θα είπε ο κύριος Θανατώρος, οι ευθύνες δεν φεύγουν, είτε είναι έτσι είτε δεν είναι, από τον προπονητή. Έχει και αυτό το δικό του μερίδιο αν έρθει το μοιραίο. Δεν αν ισχύει αυτό που λες εσύ που είπε ο κύριος Θανατώρος, οι ευθύνες του είναι ακόμη μεγαλύτερες, φυσικά, γιατί δέχτηκε να στηθεί μια ομάδα που δεν είναι δικιά του, έτσι, που δεν έχει κάνει αυτό τις επιλογές. Είτε έτσι είτε δεν, έτσι γιουβέτσι, υποτίθεται ότι αυτός εδώ στο okay για όλους. Έτσι λέει η λογική. Και έτσι λέει και το σωστό για κάθε ομάδα, έτσι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Εφόσον έγινε αυτό που λες, κύριος Θανατώρος, και δεν σηκώθηκε να φύγει, υποχρεωτικά δέχτηκε να είναι καπελωμένος, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, στο δεύτερο διάλειμμα. Μέσω μετά θα συνεχίσουμε τον μπάσκετ. Πραγματικά μας καίει. Όπως είπε και ο Παντελής, ιδιαίτερα. Εμάς που είμαστε μία ηλικία 40. Εσύ είσαι μία ηλικία. Ναι, εσύ τι είσαι, μισή ηλικία. Εγώ είμαι μία, εσύ είσαι μισή. Με περνάς και ένα κάρο χρόνια. Ναι, σιγά μη σε περνάω, αλλά πιο μικρός δείχνω από εσένα. Μπιμπισίδη. Αυτό το λένε μόνο όσοι δεν τρώνε ψάρια. Ναι, καλά. Γιατί εντάξει, Μπιμπισί. Εντάξει. Ειδικά σήμερα με το σκουφάκι και το γυαλί. Ναι, εντάξει, ρε, πελάτη του φουστάνου. Μη μιλάς, ρε. Μη μιλάς. Ένα παιδαρά. Άσε να πάμε στο διάλειμμα, θα τα πούμε εμείς. Μαλοπλίν. Ναι, βρε καρτούν. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Παντελής και Ζάχος στο Λίμπερο 107,4. Εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα 2310-287-38 6945-287-38. Λοιπόν, λέγαμε για τον μπασκετικό Άρη. Είχαμε αφήσει το ποδόσφαιρο. Πιάσαμε το μπάσκετ που εκεί μας πονάει ιδιαίτερα, όπως σωστά είπες Παντελή και εσύ, μια ηλικία έτσι και 40-45 και πάνω μας πονάει ιδιαίτερα. Περισσότερο θέλω να πω εγώ, γιατί βλέπω αυτό που σου είπα προηγουμένως και ήθελα την άποψή σου και δεν το συζητήσαμε. Θα πάμε και στο αγωνιστικό. Ότι βλέπω έτσι την, ας το πούμε, πιτσιρικαρία, ας πούμε 20-25 μέχρι 30 χρονών. Δεν πολύ ενδιαφέρονται, φίλε. Δεν πολύ ενδιαφέρονται. Δεν θα τους δεν θα προβληματιστούν και πάρα πολύ αν πέσει ο Άρης. Κάπως δεν ξέρω αν είναι σωστό, αν λέω την τη σωστή έκφραση, αν χρησιμοποιώ. Εγώ όσους μίλησα, ας πούμε, αυτής της ηλικίας, ναι, ήταν προβληματισμένοι και πικραμένοι. Δεν ξέρω, ίσως λες να έτυχε. Και το πέταλο είναι γεμάτο και είναι, ναι, κυρίως το αίμα βράζει. Καλά, όταν λέω πιτσιρικαρία, εγώ δεν εννοώ τους συνδέσμους. Δεν εννοώ ότι... Γενικά μιλάμε, ρε παιδί. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι. Βλέπω έτσι μία. Ή αυτό που σου είπα προηγουμένως, ή θεωρούν, όπως είπε και ο Παναγιώτης στο τηλέφωνο, θεωρούν ότι κάτι θα γίνει. Ξέρεις αυτό το κλασικό, ότι έλα μωρέ, δεν θα πέσει ο Άρης, δεν θα τον αφήσουν έτσι να πέσει. Έτσι πιστεύαμε και την πρώτη φορά αυτό, στο ποδόσφαιρο. Αυτό, Παντελή, δεν ξέρω τώρα, το είχα γράψει, το είχα πει εδώ πέρα με τον Τάσο. Πραγματικά μου θυμίζει αυτή η χρονιά, την πρώτη χρονιά που πέσαμε στο ποδόσφαιρο. Πραγματικά μου θυμίζει. Ναι, αλλά πρέπει από τα. Εγώ σου έχω πει και άλλες φορές που είχα ξανάρθει να πούμε, ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη. Ναι. Δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Μια πέφτης, δύο πέφτης, τρεις πέφτης, πρέπει να. Πρώτα, καλύτερα λέει γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρογύρευε. Και δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, μου δίνει ωραία assist, διότι αυτό το περίμενε του κυρίου Γουλιέλμου, στην ουσία το περίμενε τι, από εδώ και σχεδόν δύο μήνες, από την τρίτη αγωνιστική που η ομάδα έδειχνε και ο προπονητής ζητούσε μεταγραφές, γιατί το ρόστερ δεν ήταν αυτό που έπρεπε, αποδέχτηκε. Ο κύριος Γουλέλμος το πήγαινε από εβδομάδα σε εβδομάδα σε εβδομάδα σε εβδομάδα. Θεωρώ ότι οι αφορμές είχαν δοθεί και αυτό που έγινε τώρα έπρεπε να έχει γίνει, νομίζω, τουλάχιστον 1,5 μήνα νωρίτερα. Προφανώς ο κύριος Γουλέλμος θα έχει στο νου του ότι θα πρέπει να φύγει και προφανώς δεν θα, ναι, ήθελε να δώσει, να ρίξει άλλα χρήματα στην ομάδα. Τα ανακλαστικά του συλλόγου, λέω εγώ, δεν λέω για τον κύριο Γουλέλμο.
Ναι, αλλά πρόεδρος ήταν αυτός. Ναι, αυτό που έγινε τώρα θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει 1,5 μήνα πριν. Να κάτσε να ακούσουμε όμως και το φίλο, να ακούσουμε τη δική του άποψη. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Ποιος καλησπέρα. Είσαι εσύ. Η πιο όμορφη παρέα. Οχ, οχ. Για μένα το λέει. Στον αέρα της πόλεως. Στον αέρα της πόλεως. Τι έγινε, κανένα ελάφι σκότωσες? Όχι, όχι Παντελή. Πάει. Α, με άδεια χέρια πήγε σπίτι. Τζάμπα, τζάμπα το κυνήγι. Κοίτα να δεις. Κάποιος έβαλε ένα μεγάλο ψάρι. Εγώ νόμιζα αυτός που το κουβαλούσε πάνω στο μηχανάκι ήταν ο Ζάχος. Ρε άστο τώρα αυτό, πέφτουμε στο μπάσκετ ρε. Πάει το μηχανάκι. Το μηχανάκι το σκότωσε. Το σκότωσα το μηχανάκι, άσε το πούλησα. Πάει και τώρα... αυτό. Ναι. Τι και αυτό, τι να το κάνω. Εδώ είμαστε... Τώρα έχει μείνει με τη γάμπα. Τα πουλάς όλα, ρε. Όλα τα πουλάω και το ένα νεφρό μου δίνω. Τώρα που είσαι με τη γάμπα, ξέρεις που θα σε φωνάζω. Βιλιαγάμπα. Τι λάκας. Βιλιαγάμπα είναι, όχι βιλιαγάμπα. Βιλιαγάμπα θα είσαι εσύ. Τέτοιος άσχετο. Καλά, εσύ δύο, πώς μπορείτε να τόσο όμορφοι. Τον έφερα εδώ, δεν άκουσες. Κάτσε, είπε για την ομορφιά, για μένα είπε. Τζίμι, προφανώς δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή του πρόλογο. Είπα τον έφερα. Για να φαίνομαι δίπλα του Μουρίνιο. Κατάλαβε γιατί τόσο άμπαλος. Τον έβλεπα απέναντί μου, ενώ στο άλλο το στούντιο ήμασταν πλάι-πλάι. Δεν έβλεπα έναν άνθρωπο εκεί στο τζάμι, ήταν ο ηχολήπτης. Τώρα το βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, Τζίμι, άσε ρε σαλιάρι, δεν σε φέραμε εδώ. Τζίμι, για το μπάσκετ θέλουμε να μας πεις για το ποδόσφαιρο. Γιατί είμαι λε σαλιάρι, δεν με σαλιάριζω με καμιά γυναίκα. Με τον κολλητό μου τον Τζίμι μιλάω. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ. Τώρα το κάναμε πολύ, είπαμε, μέχρι ένα σημείο. Εδώ έχουμε πέφτουμε στο μπάσκετ και μας μαγείρισε στα. Έλα ρε Παντελή, πες. Έλα ρε Παντελή, πες. Κάτσε να πούμε λίγο για το ποδόσφαιρο. Αφού ο Τζίμις ήρθε, πήρε για τον Τζίμι. Έλα φίλε, πες. Ματιασμένος. Παντελή. Για πες. Βλέπω μια τεράστια σφαγή μέσα στον Όφι και κανένας δεν μιλάει, έτσι. Τι είσαι ο χορταρέας, πού ξέρεις ότι... Πού τη βλέπεις τη σφαγή. Θα γίνει η σφαγή του αιώνα. Βάλαμε όλα κομίνη. Τα κοράκια. Κομίνης και παρατηρητής κριτικός. Πρέπει να κάνει η διοίκηση να αρχίσει να φωνάζει. Εκεί να κάνει. Τι να φωνάξει, δεν φωνάξει πουθενά. Πού είναι. Πουθενά δεν φωνάζει. Γι' αυτό φωνάζω. Εντάξει, ένα, άκουσε με λίγο. Ένα μικρό βέβαια άλουθι. Ναι. Εγώ θέλω να φωνάζει. Έτσι, ακόμη κι αν ξέρει ότι δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ θέλω να φωνάζει γιατί στην Ελλάδα αυτοί που φωνάζουν έστω και 1% υποφελούνται. Εδώ εμείς έχουμε δίκιο και φωνάζουμε και δεν φωνάζουμε. Λοιπόν, θέλω να φωνάξει. Διότι και στον πρώτο γύρο με τη συγκεκριμένη ομάδα. Είχαμε μία αλλίωση αποτελέσματος, έτσι, με τη συγκεκριμένη ομάδα. Και εμείς έχουμε σφαγή, χαρίσει. Όχι αλλίωση, σφαγή. Έχουμε χαρίσει και εμείς βαθμούς, έτσι. Άλλο αυτό. Εμείς λέμε, φυσικά έχουμε χαρίσει και εμείς βαθμούς. Ένα δεκάρικο βαθμούς το χαρίσαμε, φίλε μου Τζίμι. Λέμε για τις διαιτητικές και αδικίες και του ΒΑΡ, αυτά τα δύο. Συμφωνώ. Απλά ξέρεις τι θέλω να σου πω κάτι, Τζίμι. Άμα άκουσες από την αρχή την εκπομπή, είπα κάτι. Ότι αν ήταν πιο προσεγμένοι, οι επιλογές ήταν λίγο πιο προσεγμένες. Θεωρώ με αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα και με αυτή την ομάδα που έχεις κάνει δεν θα σε κουνούσε κανένας από την τρίτη θέση. Δηλαδή, διαφωνώ, Πατέλη, δηλαδή αν είχαμε έναν center for να είχε βάλει 5-6 γκολ εγώ σου λέω. Ωραία, γιατί βλέπεις ότι έχουμε τελικές προσπάθειες, ότι έχουμε παίκτες που ξέρουν μπάλα, έτσι έχουμε ένα γήπεδο που ο κόσμος στηρίζει, βλέπεις κάτι γηπεδάκια εκεί, οι ατρόμητοι είχαν 15 χοροπηδούσαν εκεί πέρα τώρα, ποιος έχει κόσμο σαν τον Άρη. Πολλές ομάδες έχουν κόσμο σαν τον Άρη. Ρε φίλε, Παντελή, ναι αλλά ρε φίλε μας έχουν σφάξει 500 φορές. Δεν διαφωνώ, αλλά πιστεύω ότι λίγο που χαρίσαμε βαθμούς, λίγο αν οι μεταγραφές ήταν λίγο πιο προσεγμένες στο τέρμα, λίγο στο center for αυτά, πιστεύω ότι η ομάδα δεν θα είχε ανάγκη, δηλαδή να λέει γιατί θα ήμασταν τρίτη σίγουρα και θα ήμασταν κοντά στη διάδα. Αυτό πιστεύω εγώ. Ρε φίλε, οι άλλοι που είναι πρώτοι, παίξανε πουθενά μπάλα, οι διπλανοί παίξανε πουθενά μπάλα και είναι πρώτοι. Όχι. Σε ρωτάω. Όχι. Γιατί έχουν τη φυρίχτρα. Ναι ή όχι. Ναι, έχουνε. Πού παίξανε μπάλα. Και παίζουνε, και ξέρεις κάτι, φίλε. Όταν σε στηρίζει και το κέντρο αποφάσεων, έχεις και μεγαλύτερο αέρα, φιλαράκι. Είσαι πιο σίγουρος. Αυτό είναι. Εντάξει. Το όλο θέμα είναι αυτό, Παντελή. Δεν είσαι... Δηλαδή στη φάση ο παίκτης ότι άθατο. Είδες τι πέναλτι έδωσε να πούμε στο Ρόουζ με την ΑΕΚ. Έτσι, λέβαια. Ακόμα και το πέναλτι που έδωσε, άσχετα άμα έκανε τη βλακία ο Ματίγια εκεί πέρα που για μένα είναι για πυροβόλημα εκεί πέρα ο Ματίγια. Για τον μπάσκετ, έχεις τίποτα να μας πεις που πέφτουμε, άσε την μπάλα. Η μπάλα έχω, είναι σε ένα. Έχω. Τι έχεις για τον μπάσκετ, πες μας με αυτό και να. Κανά παιδιτή από την Αμερική φέρε και άστα αυτά. Ποιο?
Ο δικηγόρος είναι σταμάτησε να πληρώνεται, σταμάτησε και να βάζει. Να πληρώνεται τι εννοείς. Από ποιον πληρώνεται. Τι... Από ποιον θα πληρώνεται. Ποιος τον έβαλε πάνω. Εγώ. Ποιος τον έβαλε. Ξέρεις εσύ κάτι που δεν ξέρουμε. Κάτσε, Τζίμι, τώρα, γιατί... Δημόσια ξέρε, μιλάμε. Φίλε, αφού μιλάνε τα πράγματα. Δεν μιλάνε είπε τίποτα μόνα. Για ότι είναι ποιος πληρώνει. Από ποιον δηλαδή. Από ποιον είναι ρε φίλε. Ποιος δεν ξέρουμε. Είναι ο Λάσκαρης από πίσω μου. Τι να πει δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω κανένα δικηγόρο να βάζει εκατομμύρια. Και εντάξει, καλά, εκατομμύρια δεν έβαλε. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, Τζίμι. Αυτά τα σενάρια ναι. Γενικά σε όλες τις ομάδες. Πουλημένη, βάζει λεφτά ο τάδε. Τώρα ποιος λάθος. Ο Λάσκαρης έχει εξαφανιστεί. Θα πάμε στο τέλος στην Νικολούλη να το βρούμε τώρα. Ποιος Λάσκαρης. Δεν υπάρχει Λάσκαρης για μένα, παιδιά. Όχι, λέει, βάζει λεφτά. Οι άλλοι να πούμε πώς τη λέγανε. Ξέχασα και το όνομά σου. Λασκαρίνα, η Μπουμπουλίνα, ναι. Ξέρω εγώ ποια. Δηλαδή τώρα αυτά είναι σενάρια, δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν είναι κάτι σίγουρο. Κυρία Ευσεβίου. Δεν είναι σενάρια, Ευσεβίου. Πατελή. Αλήθεια, δεν ξέχασα και το όνομά της, μα την Παναγία δηλαδή. Λοιπόν, okay. Οκ. Θέλω να ξέρω. Okay, λοιπόν, Τζίμι. Χαίρομαι που σας ακούω, έτσι. Να σε καλά. Τώρα φέρε κάνα κυνήγι καλά, τώρα να μαγειρέψουμε και άσε τα αυτά τώρα. Θα έρθεις τώρα για τις γιορτές ή όχι. Μη λες πράγματα στον αέρα, Ζάκο. Καλά, σωστά. Λοιπόν, φέρε ένα ελάφι να το μαγειρέψω. Κλείσε, έκλεισες. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλώς αγαπά τον άνθρωπο. Έλα. Δίπλας είναι το ελάφι. Δίπλας είναι το ελάφι. Ποιο, ελάφι είναι ο Ζάχος. Αγριοκάτσικο είναι αυτός. Τι να σας πω και τους δύο. Εδώ πέφτει το τέτοιο, πλάκα κάνετε. Εντάξει, λοιπόν, δεν αυτά... πεθάνουμε. Όχι, ρε φίλε. Εδώ έχουμε δει 50 αποβασμούς. 50 αποβασμούς στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Στο μπάσκετ δεν έχουμε πέσει. Εντάξει. Και δεν θέλουμε να πέσουμε, έτσι. Να πάμε στο γήπεδο, να στηρίξουμε, να κάνουμε, να βοηθήσουμε οικονομικά όπως πάντα το κάνει ο λαός του Άρη. Ο λαός Άρη δεν μπορεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Άκουσε με, άκουσε με. Να αρχίσουμε να κλαίμε. Άκουσε με λίγο. Ο λαός του Άρη δεν μπορεί να σώσει την ομάδα μόνος του. Εντάξει, άμα ήταν να σώσει την ομάδα μόνος του, ο λαός του Άρη να πήγαινα εγώ ή εσύ πρόεδρος, έτσι. Πρέπει αυτοί που θέλουν να είναι στα δερμάτινα και θέλουν να ακούγονται το όνομά τους, δικαίως θα πω εγώ, όταν φυσικά συμμετέχουν οικονομικά, έτσι. Ναι. Να αναλάβουν δράση. Δεν μιλάμε για κανένα τεράστιο ποσό που χρειάζεται ο Άρης τώρα για να σωθεί. Εντάξει, έτσι είναι τα γράμματα. Και αν ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Φάνης Θανατώρος, ότι δεν ασχολούνται με τα τρεξίματα, με τα κέντρα αποφάσεων, να βαρέσουν κανένα χέρι στο τραπέζι, να τους δούνε. Έτσι, ναι, γιατί, αυτά... τώρα, εάν ισχύει, που δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω τον κύριο Τενατόρο, εγώ τον πιστεύω βασικά. Αυτοί που έχουν μπει στη διοίκηση που είναι από το πρωτοδικείο, θα πρέπει να τρέξουν. Να τους δούνε, να κάνουν. Να... Εδώ ακούω τώρα τι λένε. Καταρχήν, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στον φίλο μας τον Πάνο και δες ο Στέλιος τι μας γράφει. Έχει αλλάξει, Ζάχο, το DNA μας. Έβλεπα προχθές τον κόσμο. Λέει για το παλιό ματς του Άρης με την Μπεσίκτας και που είχαν. Που το πόσταρες και εσύ. Τα μπουκέτα, λέει, το Αγγελίδη και τις αντιδράσεις κερκίδας. Τώρα, αν πέσουμε, η αντίδραση θα είναι το ποστάρισμα στο Φουμπού και τα stories στο Instagram. Μου διάσαμε, Ζάχο, η ήττα έγινε συνήθεια και η αντίδραση μηδενική. Την Κυριακή στο γήπεδο η μισή ήταν με το κινητό στο χέρι. Άργησε ο κόσμος να μπει στο παιχνίδι, ίσως και να είμαι και υπερβολικός, αλλά η πίκρα είναι μεγάλη. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον. Αυτό ήθελα να σου πω, να σου περάσω προηγουμένως. Γιατί ήμουν και εγώ στο γήπεδο, εντάξει, ίσως να το ξεχυλώνει λίγο αυτό ότι με το κινητό στο χέρι. Εντάξει. Αυτό όμως, η ατμόσφαιρα λίγο πολύ είναι έτσι όμως μας παρουσιάζει τέλος. Τουλάχιστον εγώ αυτό είδα. Και δεν εννοώ μόνο στο γήπεδο, και στις παρέες μας γενικά και στην παρέα μας όταν πίνουμε καφέ. Θα μην μπούμε. Το εκτός αν είναι τρολαρίσματα αυτά. Εντάξει, αν πέσουμε, τι έγινε. Ακούγεται. Εντάξει, δεν υπάρχει μπάσκετ και δεν ασχολείται μπάσκετ. Λες και αν αύριο έρθει ένας άνθρωπος και πάρει αυτή την ομάδα και χώσει χρήματα και πάει για στόχους, δεν θα γεμίζει το Palette Sport και δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον. Το ότι είμαστε εκεί που είμαστε, φυσικά δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον. Έτσι. Και το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι το να σωθούμε, όσο και αν ακούγεται παράλογο, το να σώσουμε την κατηγορία. Γιατί αυτή τη στιγμή φαβορεί, το πρώτο φαβορεί για να πέσει είναι ο Άρης. Έτσι. Και μεγάλο φαβορεί. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχει 3 παιχνίδια τώρα μέχρι να λήξει ο πρώτος γύρος. Σου τα λέω. Άκουσε τα. ΑΕΚ εκτός. Εδώ με Λαύριο και μέσα με τον Προμηθέα. Η λογική λέει ότι θα πάρει από ένα έως κανένα. Έτσι λέει η λογική, φίλε. Εντάξει.
θέλω από τη διοίκηση να τρέξουν γενικό, όταν λέω να τρέξουν, εννοώ αγωνιστικός και εξαγωνιστικός. Όλα. Όπου μπορεί, όπως είπε και ο φίλος προηγουμένως. Και το χέρι στο τραπέζι να χτυπήσεις, γιατί και η διαιτησία όχι μόνο σεβασμό δεν δείχνει στον Άρη και στο γήπεδο του κιόλας. Δεν μιλάμε για εκτός έδρας. Στο παλέ, κάτι ασφαλτοσφυρίγματα έδωσε. Τι ασφαλτοσφυρίγματα, ρε φίλε. Έδωσε. Όλα τα αμφισβητούμενα τα πήρε ο Πανιώνιος. Όλα τα αμφισβητούμενα τα πήρε ο Πανιώνιος. Εγώ δεν σου λέω σε έσφαξε καθόλου στο αποτέλεσμα. Σου λέω σε 5-6 φάσεις τα αμφισβητούμενα τα πήρε όλα ο φιλοξενούμενος. Αν γίνεται αυτό, αν μας παίξουν έτσι και στην Νέα Σμύρνη όταν πάμε, καλά θα είναι. Λέω πρέπει να κοιτάξουν αυτοί και φυσικά, δεν το λέω εγώ, η κοινή λογική το λέει και φυσικά θα το κάνουν, λέω εγώ. Αλλιώς μόνο με το αγωνιστικό, φίλε, στην Ελλάδα δεν σώζεσαι. Ακόμη και στο μπάσκετ, που το μπάσκετ θεωρώ ότι είναι, άμα θες την άποψή μου, πιο μυστικές στοές έχει από το ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι. Εγώ τώρα θέλω να σου πω κάτι, να το γυρίσω λίγο στο ποδόσφαιρο. Πάμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάνω σε αυτό που λες. Ναι. Κάποιοι μπορεί να διαφορούν, κάποιοι μπορεί να λένε ότι δεν πέφτεις γιατί είσαι Άρης και το μέγεθος του Άρη το ξέρουν οι πάντες. Ας πούμε σαν όνομα, σαν ιστορία, ειδικά στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο με τέτοια μαγειρέματα, τέτοια συμπεθεριά και τέτοιες φάσεις που ακούμε τελευταία με Ξάνθες, με Πάγου, με Ολυμπιακό, το ένα το άλλο, εκεί πέρα, ρε φίλε, είσαι σίγουρος ότι θα τερματίσουμε? Όχι, δηλαδή εγώ δεν είμαι τίποτα σίγουρος. Ότι θα βγούμε Ευρώπη και αυτά? Γιατί όπως εσύ ακούς διάφορα και τον μπάσκετ, δεν έχω ακούσει ότι πιο ρε ο Άρης σίγουρα Ευρώπη. Ναι. Δεν βλέπεις όμως τι γίνεται, ρε κόσμο, φίλε. Ναι, για τον κόσμο λέω. Δεν βλέπεις τι γίνεται, ρε φίλε. Πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Προηγουμένως είπες κάτι ότι και ο Άρης από δική του ανικανότητα έχει πετάξει βαθμούς. Δεν είναι μόνο να μην τα έχουμε μόνο στους άλλους, να κοιτάμε πρώτα το δικό μας. Ναι, εγώ θεωρώ ότι στην Τούμπα μπορούσαμε να έχουμε τη νίκη. Ναι. Μας ισοφαρίσαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι. Με την ΑΕΚ το ίδιο. Αυτό είναι ατυχία, ναι. Δεν, εντάξει. Ατυχία, όχι, ναι. Αυτό είναι 97. Ναι, πεταχτήκαν δύο βαθμοί. Ναι, ατυχία είναι. Και ανικανότητα δικιά σου είναι αυτό. Φταίει ο Κόρκουτς αυτό στο δεύτερο μπλοκ. Μην μπαίνει σε αυτές τις λεπτομέρειες και μακρηγορούμε. Εγώ σου λέω ότι είναι 10 πόντι που μπορούσε να του πάρει για πλάκ. Δηλαδή σίγουρα του είχε με την τσέπη σου και του έχασε. Αυτό εννοώ. Κατάλαβε τι εννοώ. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα. Προφανώς πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Δηλαδή πρέπει λίγο να τα πάρουν πιο σωστά τα πράγματα. Βέβαια στο ποδόσφαιρο συμφωνώ μαζί σου ότι ο κόσμος ασχολείται, γιατί κακά τα ψέματα και το ποδόσφαιρο είναι το αγαπητό άθλημα του κόσμου, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν θέλω να θεωρεί ο κόσμος του Άρη, προσωπική μου άποψη, τίποτα δεδομένο. Δεδομένο δεν υπάρχει. Όταν μιλάμε γιατί για Άρη, βλέπεις δεν τι γίνεται δεδομένο. Τώρα. Δεν υπάρχει δεδομένο. Λέει, άλλος αγόρασε, λέει, εκεί τις εγκαταστάσεις της Ξάνθης, βγαίνουν στα δικαστήρια, καταγγελίες. Αυτό θα αποφασίσει, δικαιοσύνη. Βγαίνει τώρα ο συμπολίτης σε μένα και μου λέει, καθαρός είμαι, είμαι λέει 47. Πόσες αγωνιστικές είναι? 48, 49. Ωραία. Και εγώ, ρε φίλε, άμα. Οι μισές είναι, λέμε τώρα παιδί μου, είναι ισοπαλίες και οι νίκες που έχει. Θέλω να σου πω. 8 ισοπαλίες έχουν νομίζω. Πόσες είναι ισοπαλίες? Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι οι περισσότερες ομάδες δεν παίζουν ιδανική σου. Αυτό είναι αυτό. Αυτά τα έχουμε πει. Απλά για να περηφανεύεσαι. Βλέπετε τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα ξέρουμε αυτά, Παντελή. Παντελή, αυτά τα ξέρουμε πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξυπνήσαμε ούτε ήρθαμε στην Ελλάδα χθες. Ναι, εγώ δεν σε είπα ότι τα ξέρει. Κατάλαβε τι εννοώ. Κατάλαβα ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο. Εμένα το λε, ρε. Τι εμένα το λε αυτό. Σε έχω για απέναντί μου. Εμένα το λε. Γράψαμε ότι. Δύσκολα θα μπούμε στην εξάδα και πέσα να μας φάνε δύο. Δεν το λέω σε σένα προσωπικά, ναι. Μας ακούει κόσμος. Ωραία, επαναλαμβάνω. Πρώτα θα κοιτάς του οίκου σου, δηλαδή ο Άρης από δική του ανικανότητα έχει χάσει τουλάχιστον 5-6 βαθμούς και άλλοι 5-6 βαθμοί, είναι κλεμμένοι από διαιτησία. Αλλά κοιτάς πρώτα το δικό σου. Έτσι. Περίμενε λίγο. 5-6 βαθμοί μόνοι από τέτοιο. 6 βαθμοί όχι, φιλάρα, έχει παραπάνω είναι. Ναι, εντάξει. Άμα βάλεις να πούμε τη Λαμία, βάλεις τη Λάρισα. Βάλεις την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, για μένα αυτές ήταν νίκες. Ναι. Για μένα. Ναι. Έπρεπε να κερδίσεις. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα. Είναι και μισή η ώρα. Θα πάμε και στο τελευταίο διάλειμμα. Α, έχουμε κάτσε. Ξέχασα το φίλο. Έλα, καλησπέρα. 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 Ο κ. Τάσος. Ο Τάσος δεν είναι εδώ, είπαμε. Ποιος είναι? Αδελφέ, δεν ακούσει την εκπομπή. Είναι κυτρινό μαύρη σήμερα. Μ' ακούς? Ναι.
Έκλεισε προφανώς. Έχει χαλασμένο τηλέφωνο έχει αυτός. Και ράδιο. Έκλεισε. Έκλεισε. Επί Πατακού είναι εδώ. Εντάξει, είναι λίγο χειρότερο από το δικό σου. Τι λέει, καινούργιο κινητό πήρα βρετό. Λοιπόν, άρα πάμε στο τελευταίο, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-3-8-69-45-2-8-7-3-8. Έχουμε και παιχνίδια στο UEFA, δεν είπαμε ούτε. Έχει παιχνίδια στο UEFA από εκεί και μου έχει βάλει να πούμε τον άρχοντα. Των δαχτυλιδιών εγώ σου έχω βάλει. Με τις κατσαρίδες και τις αράχνες. Είναι και τα τέρατα εκεί. Είναι για να έχεις κάτι, σου βάλα κάτι που μοιάζει. Πρωταγωνιστής κιόλας. Σου βάλα κάτι που μοιάζει. Κλείσε. Ξανά. Τους ξέρεις αυτούς. Σαν συγκρότημα, ναι. Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν το γνωρίζω. Ναι, είναι. Thin Lizzy. Είναι η Thin Lizzy, η οποία είναι ίσως ένα. Να μην πω το μεγαλύτερο. Ναι. Στα 3-4 μεγαλύτερα συγκροτήματα hard rock. Mm. Και εντάξει, τώρα μεγαλύτερη φυσιογνωμία, μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της ροκ μουσικής, ο Λάινοντ, ο οποίος ήταν ο συνθέτης, ο μπασίστας και ο τραγουδιστής του. Σε αυτά είσαι καλός, για την μπάλα αμπαλίδης. Λοιπόν, 23-12. Εσύ κάνεις και DJ, ξέρεις. Τι να παίζω, Thin Lizzy να παίζω. Εντάξει. Ναι. Πιστεύω ότι ένας DJ της ηλικία σου. Ναι. Ότι επειδή έζησες μια δυνατή δεκαετία 80. Ωραία. Θα έπρεπε να το ροκ να το. Ο DJ δεν παίζει αυτά που γουστάρει αυτός. Παίζει αυτά που θέλει το μαγαζί. Από ροκ, ειδικά τώρα από ρίζες της ροκ, ναι. Έτσι όπως είναι και πιο παλιά group. Deep Purple, πιο παλιά Rolling Stone, ναι. Zeppelin, Thin Lizzy όπως καλή ώρα. Αυτά πρέπει να τα ξέρεις να. Όχι μόνο τα παπάκια στο νερό. Επαναλαμβάνω, τα παπάκια εσύ τα χορεύεις στην Blue Sky. Εγώ δεν τα χορεύω τα παπάκια. Εντάξει. Τέτοιο παπάκι που είσαι με αυτή τη φάτσα. 23-10-287-3-8. Παιδιά, να δείτε τον BBC να χορεύει παπάκια. Με και σπαγκάτο κάνει. Και σπαγκάτο κάνει. 23-10-287-3-8. 69-45-287-3-8. Λέγαμε, μια και μπήκαμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινόμαυρη βερσιόν σήμερα. Λέγαμε για τον μπασκετικό Άρη πιο πολύ, να πω την αλήθεια. Γιατί... Πάντως σε χαίρομαι. Γιατί? Είσαι καλό Αριανάκη. Εντάξει. Γιατί, τι σχέση έχει αυτό? Ότι πονάς, ρε παιδί μου. Μπορεί κάποιος άλλος στη θέση σου να, να ανακυκλώνεται πιο πολύ στο ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί κάποιος μπορεί να λέει, έλα μωρέ τώρα, όπως είπες πριν. Ναι. Το μπάσκετ δεν είναι επίκαιρο. Κακά τα ψέματα και δυστυχώς και για ολόκληρη την Ελλάδα το επίπεδο να πούμε έχει κατέβει. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ξέρεις τι, σου είπα προηγουμένως κάτι. Λέμε τώρα ένα Spielberg σενάριο. Έρχεται αύριο και παίρνει τώρα που είναι και διοικούσα επιτροπή. Όχι διοικούσα, συγγνώμη, διοίκηση πρωτοδικείου έχουμε από σήμερα κιόλας. Με το Βουλοκαίρι από και σήμερα. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος και ο πολύ καλός φίλος, ο κύριος Παπαγεωργίου. Ο Χάρης Παπαγεωργίου με Αρβανίτη και κάποιους ακόμη. Ο κύριος Αρβανίτης είναι αντιπρόεδρος. Ναι, και 2-3 ακόμη δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους. Ένα-δύο έτσι σαν ονόματα, ναι. Αύριο σου παίρνω το σενάριο το extreme βέβαια, έτσι Spielberg, για να σου δώσω ας πούμε να καταλάβεις ότι αν αύριο έρχεται και παίρνει ένας, να μην πω Γιαννακόπουλος, να μην πω Αγγελόπουλος, μία σκάλα, δύο σκάλες κάτω από αυτούς. Ναι, αλλά λέω, άλλο θέλω να σου πω. Γιατί λες το επίπεδο που σωστά δεν υπάρχει επίπεδο ούτε πρωταθλήματος. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι το χειρότερο πρωτάθλημα ever αυτό το φετινό. Και ξαφνικά αρχίζει και πέφτει χρηματίκιο. Όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον του Αριανού, λέω εγώ, παρότι μας καίει το ποδόσφαιρο για έναν τίτλο μετά από 5 δεκαετίες, θα πάει στο μπάσκετ, λέω εγώ. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, αν η ομάδα αρχίζει και διεκδικεί πρωταθλήματα τέτοιο, παίξει Ευρωλίγκες, σου πάρω το πολύ ξεχυλωμένο σενάριο, παιδί μου. Θα δεις μετακίνηση ενδιαφέροντος. Δεν είναι έτσι. Το ότι δεν υπάρχει πρωτάθλημα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός και είναι σε αυτά τα χάλια ο Άρης. Όπως και περισσότερες ομάδες, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αν γυρίσεις στην πλάκα το ενδιαφέρον θα είναι το ίδιο. Σίγουρα. Έτσι. Αλλά ξέρεις ποιο γίνεται. Δεν ευθύνεται μόνο ο κόσμος. Δεν μιλάω για τον Άρη μόνο. Τώρα μιλάμε γενικά. Δεν ευθύνεται μόνο ο κόσμος για την κατάντια του μπάσκετ. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, καμιά φορά βλέπω βιντεάκια. Πρόσφατα έβλεπα τη νίκη στην Μπρούσα. Και μιλάμε ότι παίκτες σαν τον Ορτίθ, σαν τον Σάκλεφορτ, πανηγυρίζαν σαν τρελοί. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν παίξει σε τεράστιο επίπεδο. Τι θέλω να πω σε αυτό, γι' αυτό, ότι δυστυχώς έχουν ευτελίσει το μπάσκετ με τι, με τα συμβόλαια βρέξει χιονίσει στις μεγάλες διοργανώσεις, ναι. Είναι τις μεταγραφές που σπάνανε, ας πούμε, αυτό το, πώς το λέγανε τότε, μωρέ, που όποιον καλό ναι. Παίκτη είχε μια μικρή... Το buy out. Μια μικρή ομάδα ή μια ομάδα, ναι μεν μεγάλη, αλλά χωρίς μεγάλο χρηματικό και οντότητα, ας πούμε, και σου πέρε τον παίκτη για πλάκα, να μην για ψίχουλα,
επειδή με τα buyout και με αυτά ευτελίστηκε έτσι το μπάσκετ. Οι πολλοί θεσμοί, πολλά πρωταθλήματα, όχι FIBA, όχι το ένα, όχι το άλλο, ενώ υπήρχαν, και τότε με θυμάσαι με τον Άρη, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα στο μπάσκετ, στο πρωταθλητριών. Παίζανε όντως οι καλύτερες ομάδες. Και για να πήγες πρωταθλητριών έπρεπε να φτύσεις αίμα. Τώρα με τα συμβόλαια θα έχει ξεχιονίσει και έτσι ευτελίστηκε το μπάσκετ. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Φταίνε και αυτοί που κινούν τα νήματα στο μπάσκετ. Αυτοί που κινούν τα νήματα στο μπάσκετ, Παντέλη, είναι οι δύο, οι εξής, ένας. Ο Βασιλακόπουλος. Το ότι έχει πάρει τέτοια μεγάλη κατηφόρα το μπάσκετ είναι κατά 99% δικό του φταίξιμο. Και στην Ελλάδα, αλλά εγώ και για Ευρώπη μιλάω. Ναι, και είναι κακή η εθνική, όλα. Το ότι δεν υπάρχει παραγωγή ταλέντων, το ότι. Εντάξει, ίσως και το πολύ, ξέρεις, και είναι ιδιαίτερη δεκαετία που το μπάσκετ βλέπαμε και 2 και 3 και 4 παιχνίδια συνέχεια. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση, έχει να κάνει και με τον άνθρωπο αυτόν που ηγείται της Ομοσπονδίας, ο οποίος πραγματικά δεν λέει να ξεκολλήσει. Πλατάνη, να ξεκολλήσει από εκεί. Και δεν είναι τώρα επειδή ο Άρης είναι στην τελευταία θέση. Αυτά τα λέμε πάνω από 10 χρόνια. Τόσο άνθρωπος δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει προσφέρει. Έτσι, στο μπάσκετ έχει προσφέρει, αλλά δεν θέλει να καταλάβει ότι τα χρόνια έχουν περάσει, περνάνε για όλους. Τι καλό θα είναι να κάτσει να δει την οικογένειά του, ξέρω εγώ, τα εγγονάκια του, το οτιδήποτε. Προφανώς η ζωή του είναι μόνο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω μήπως αν τον ξεκολλήσουν και από την καρέκλα. Την άλλη μέρα μας αφήσει και χρόνους, 1000 χρόνια να ζήσει. Δεν ξέρω αν. Όπως τον έφαγε στον άλλο. Όχι, ρε φίλε, όταν ένας άνθρωπος είναι τόσο πολύ. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι τόσο. Πρέπει να είναι πάνω από 80. Δεν, 75 είναι σίγουρα. 73, 74 και είναι σίγουρα. Πιο μεγάλος είναι από σένα. Ναι, είναι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Η ουσία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κατάργειας και του πρωταθλήματος και της εθνικής, αλλά και όλο αυτό. Ακόμη και το θέμα με την ούλεπ, εγώ ούλεπ θα τη λέω επειδή ακούνε και αρκετοί η ούλεπ, αυτήν την απόσχεση της FIBA με τον Μπερτομέου και την ίδρυση της Ευρωλίγκας, πιστεύω ότι είναι μεγάλο λάθος και δικό του. Μεγάλο λάθος και δικό του. Αν ήταν πιο σκληρός, διότι ήταν και μέσα στη FIBA υψηλό βαθμό στέλεχος ο Τζουάνι, ναι. Ακόμη. Παλιά ήταν πάντα. Ναι, ήταν, αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει, δεν τα παρακολουθούμε και καθημερινά, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Αν ήταν, θυμάμαι την περίπτωση με την ΑΚ πριν λίγα χρόνια, έτσι, με το που έγινε αυτός ο θεσμός της πλάκας, το Champions Cup, το Champions League, συγγνώμη. Αν ήταν πιο σκληρός και στις ποινές και στους διαιτητές, γιατί μόνο προς τους διαιτητές ήταν σκληρή η Ομοσπονδία, έτσι, και τους απαγόρευσε να διαιτητεύουν όσοι ήταν στην Ευρωλίγκα. Το ξέρεις αυτά τα πράγματα, και κάνανε δικαστήριο, το κέρδισαν το δικαστήριο. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο μέρος του προβλήματος ο ίδιος. Στο κάτω-κάτω έρθει ένας καινούριος άνθρωπος. Δεν χρειάζεται ούτε του Άρη, ούτε του ΠΑΟΚ, ούτε του Ολυμπιακού. Είναι ένας καινούριος άνθρωπος με νέες ιδέες. Μπας και εμείς δεν λέμε ότι ξαφνικά θα γίνει το πρωτάθλημα. Από το μείον 10 θα πάει στο συν 10, αλλά τουλάχιστον να κάνει κάποια βήματα πρόοδο. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι είχε να δώσει, του έδωσε. Δεν λέει να το καταλάβει αυτό. Αλλά, επαναλαμβάνω, με βάση το νέο νόμο που πέρασε, τον αθλητικό νόμο, από του χρόνου νομίζω θα αποτελέσει παρελθόν. Δεν ξέρω αν τα καταφέρει, αν το όνειρό του είναι φεύγοντας να ρίξει και τον Άρη στην Α2. Αυτό θα το δούμε. Που στο κάτω-κάτω, ποιος τον έκανε μάγκα, αυτό να και όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ. Ο Άρης δεν τους έκανε μάγκες. Εντάξει, μεγάλο. Αν δεν υπήρχε ο Άρης, θα τον ήξερε η μαμά του αυτό να. Εντάξει. Αυτό επαναλαμβάνω, δίνουμε και εμείς όμως. Δίνουμε και εμείς το πάτημα. Βοηθάμε στον οποιοδήποτε, εγώ δεν λέω ότι έχει τέτοιο σχέδιο, να θέλει τον Άρη, ας πούμε, σε μικρότερη κατηγορία. Είναι και δικά μας λάθη και διοικητικά λάθη και λάθη από τον, για μένα προσωπικά, από τον μεγαλομέτωχο, τον κύριο Γουλιέλμο. Τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει άλλο την ομάδα, έπρεπε να κάνει στην άκρη νωρίτερα, λέω εγώ. Ναι, εφόσον είναι και αριανός. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι αλλά να σε πω λίγο κάτι. Ναι, πες μου. Αν γνωρίζεις. Ναι, πες μου. Λίγο πολύ, εγώ ειδικά και λόγω του πατέρα μου και του αδερφού μου, κάποιους παράγοντες, ας πούμε, τους ήξερα. Υπήρχαν αυτοί οι λεγόμενοι παραδοσιακοί παράγοντες στο ποδόσφαιρο. Έτσι ναι, δεν είναι. Ναι. Μετέπειτα, ας πούμε, που το μπάσκετ ήρθε στη ζωή μας. Με τον Νίκο Γκάλη και αυτά, μάθαμε κάποιους άλλους παράγοντες. Ξέραμε τον Βρούσγο, ξέραμε τον Χατζόπουλο που ήταν και πρώτος Αλφασίγμα. Ξέραμε, sorry, κάποιους ανθρώπους. Τον κύριο Γουλιέλμο τον ήξερε κανένας?
Όχι, εγώ δεν τον ήξερα. Δηλαδή, βασικά, εντάξει, δεν είμαστε εμεί φιλάθλοι. Ήρθε ο κατέβατο ήρθε ο άνθρωπο. Δεν το ξέρω. Ναι, εν μία νυχτή νομίζω πήρε. Πώς ήρθε, δηλαδή. Πού να ήρθε το ξέρω. Και πήρε τον Άγιο. Γιατί εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Άρα, εσύ το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζω. Για αυτό λέω είμαι. Μήπως ήταν ρε παιδί μου έφορος, έχω, μήπως ήταν όχι, όχι. Σε κάποιο πόστο, μήπως ήταν όπως είπαμε και προηγουμένως. Μήπως ήταν σε άλλο άθλημα. Είναι δικηγόρος στην Αθήνα μένει, νομίζω. Πώς ήρθες και πήρε δεν τον ξέρω, Άρη. Ξύπνησε ένα πρωί ωραία. Και είπε γεια σας, ήρθα να πάρω τον Άρη. Γι' αυτό λέμε, τι σου είπα προηγουμένως, ότι τα ανακλαστικά του συλλόγου δεν λειτουργήσαν. Δεν μπορώ να το κατάλαβα αυτό. Ο ΑΣ έχει την υποχρέωση εισαγωγικά να ζητήσει και έπρεπε και το έκανε. Αν θυμάσαι τον Δεκέμβριο που πέρασε τον προηγούμενο, ζήτησε τα οικονομικά στοιχεία από το λογιστήριο της ΚΑΕ. Αυτά δεν ήρθαν ποτέ. Ήρθαν το καλοκαίρι, τα οποία δόθηκαν μόνο τα δημόσια στοιχεία. Τα οποία, αυτό σημαίνει δημόσια στοιχεία, για να στο κάνω έτσι και εγώ, επειδή το ψιλοέψαξα εδώ πέρα και με τον Χρήστο τον Τσαλτίδη. Τα δημόσια στοιχεία στην ουσία δεν πήρε στοιχεία. Δηλαδή, όταν ήταν ο κύριος Ψηφίδης, τον Ιούλιο δόθηκαν τα δημόσια στοιχεία από το λογιστήριο της ΚΑΕ. Αυτά τα στοιχεία είναι σαν να μην πήρε στοιχεία. Είχε υποχρέωση ο ΑΣ, δεν ξέρω τώρα αν το έχει κάνει, να ζητήσει το ίδιο πράγμα και να ζητήσει όλα τα στοιχεία. Νομίζω ο κύριος Αρβανίτης είπε ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν το έχει κάνει, ούτως ώστε για να ξέρουμε πόσα χρήματα, γιατί όντως έχει βάλει χρήματα ο άνθρωπος, αυτό είναι εντάξει, αλλά πόσα χρήματα έχει βάλει ο κύριος Γουλιέλμος. 100.000, 500.000, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, γιατί ο ίδιος λέει στην τελευταία του συνέντευξη που έδωσε πριν ένα μήνα, 1,5 πόσο ήταν, ότι έχει βάλει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σούπε ένα 500. Ναι, έτσι λέει. Άκουσε. Αυτό έτσι μένει να αποδειχτεί. Μένει να αποδειχτεί. Πού τα έβαλε αυτά τα λεφτά. Δεν ξέρω πού τα έβαλε, φίλε. Θα γινόταν. Θα γινόσουν Lakers. Το 2,5 εκατομμύρια και να χρωστάμε σε όλους δεν έχει λογική. Λογιστές δεν είμαστε και τα μπαν να υπάρχουν και παίχτες να χρωστάμε από 3 χρόνια πριν, αν είχε δώσει 2,5 εκατομμύρια. Τουλάχιστον τους παίκτες πριν 2-3 χρόνια θα ήταν πληρωμένοι. Και δεν μιλάμε, Παντελή, για ποσά ηλικιώδη. Για 30.000, για 40.000, για 50 που διακανονίζονται σε 2-3 χρόνια δόσεων, με διχίλια και τριχίλια. Αυτά είναι οι διακανονισμοί, έτσι. Λοιπόν, αυτά δεν βλέπεις τα μπαν έρχονται από 2 και 3. Ο Μπάκνερ που είναι το δεύτερο μπαν τώρα, από 3 χρόνια πίσω είναι. Ποιος πληρώθηκε, ρε φίλε? Ποιος πληρώθηκε, δηλαδή? Και επαναλαμβάνω. Ναι. Κάτι άλλο που θα ήθελα και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει ο περισσότερος κόσμος. Θα ήθελα τον Μάριο Μπόνι εκεί πέρα μέσα. Καλά, έχει ο Άρης παίκτες έτσι. Θα ήθελα. Ποιο παίκτες, ρε? Θα ήθελα τον Μάριο Μπόνι με την τρέλα του, με τη μούρλα ναι. του, με την τέλεια. Καλά, ο Μπόνι μπορεί να παίξει κιόλας. Από κάποιους που είναι, μπορεί να παίξει κιόλας. Θα ήθελα πολύ τον Μάριο Μπόνι να ανεβοκατεβαίνει από διοίκηση σε παίκτες εκεί, να παίζει. Να ξεσηκώνει να δώσει, εκεί πέρα, έχουμε, να δώσει την τρέλα. Έχουμε Έλληνες παίκτες. Παλέμαχους τώρα, οι οποίοι μπορεί να δώσουν σε αυτούς που παίζουν την αίσθηση των αποδυτηρίων. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι είναι ο πιο κατάλληλος ώστε να δώσει μια τρέλα και στον κόσμο ακόμα. Να βγει εκεί πέρα έξω στο παλέ, να κάνει τα χέρια να τα σηκώσει όπως τα σήκωνε, να πάει μέσα από αποδυτήρια, να τους πει παίξτε να πούμε. Δεν θα ξεχάσω τότε μέσα στην Προύσα ταρακουνούσε το Σταυρακόπουλο όταν ήταν αλλαγή. Ξέρω εγώ, η τρέλα του Μπόνι θα την ήθελα. Τώρα πιστεύω ότι θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να τα αρακουνήσει λίγο και να δώσει και τον κόσμο τρέλα και τους παίκτες τρέλα. Θεωρώ ωραία. Ότι ήταν ό,τι καλύτερο για να. Γιατί δεν τον άκουσα live. Βγήκε κάπου και μίλησε ο Μάριο Μπόνι. Και καλά, θα κοίτα, ήθελα τώρα, να γυρίσω. Τώρα βασικά σε τι είπε ο Μπόνι. Τώρα βασικά όποιος θέλει να βοηθήσει, δεν νομίζω οι πόρτες να είναι κλειστές. Για τον κύριο Καμπερίδη δεν έχω άποψη. Ναι, εγώ ξέρω είπα πολύ την καλά, μου χθες. Ξέρω πολύ καλά. Δεν άκουσα όλη την εκπομπή χθες. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Νικολαίδης είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος πάνω στο αντικείμενο. Ο κύριος Νικολαίδης. Ναι. Ο οποίος θα είναι και αυτός στο προπονητικό team. Είναι αυτός που ο άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι. Που ασχολούνταν πολύ με ταλέντα και τέτοια. Ναι, στον Ηρακλή που ήταν, αλλά με τον ίδιο. Και είχε ξαναέρθει στον Άρη. Ναι. Ήταν στο team το προπονητικό. Ένας τέτοιος άνθρωπος πιστεύω ότι χρειάζεται στην ομάδα να μπαίνει και λίγο και θα δώσει, ας πούμε, γνωρίζει το αντικείμενο. Για τον κύριο Καμπερίδη δεν έχω άποψη. Δηλαδή δεν ξέρω, γιατί δεν τον έχω δει και δεν έχει, ο κύριος Καμπερίδης δεν έχει δουλέψει σαν πρώτος προπονητής, θα μόνο βοηθός. Δίπλασε. Δηλαδή θα ήθελα να ήταν και ο Σούμπο της προσπάθειας. Εγώ αυτό είπα χθες. Εγώ αυτό είπα χθες. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν έχει ικανότητες. Δεν, ναι, λέω ότι. Δεν κρίνω το δε, μα δεν το ξέρουμε, θα δούμε. Γιατί αλλά δεν το γνωρίζω. Θεωρώ ότι δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να ρισκάρει ο Άρης. Είναι λίγο ρίσκο ως πολύ.
το συγκεκριμένη. Θα προτιμούσα, αυτό είπα χθες τουλάχιστον εγώ, θα προτιμούσα τον, τον Λευτέρη το Σούμποτ, πρώτο προπονητή, και δίπλα του τον, το Σάββατο Καμπερίδη. Και φυσικά το καλοκαίρι να αναλάβει ο Καμπερίδης, όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν μια πιο λογική επιλογή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποτύχει ο Καμπερίδης ή αν γινόταν αυτό που λέω εγώ θα είχε πετύχει. Έτσι, θεωρώ ότι είναι πιο ασφαλής επιλογή αυτή που λέω εγώ. Τώρα εντάξει, επαναλαμβάνω, ο Άρης σε όποιον θέλει να βοηθήσει, οι πόρτες του είναι ανοιχτές. Και δεν μιλάμε μόνο οικονομικά, όπως είπες και εσύ, και οι παλιοί παίκτες πρέπει να έρθουν και δίπλα στην ομάδα. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά αυτή. Κάτι η άλλο που έχω σκεφτεί πρόσφατα. Έτσι το σκεφτόμουν για το θέμα του μπάσκετ. Γιατί να μην έρθει ο Νίκος Γκάλης έστω στην κερκίδα με την παρουσία του, ναι, να δώσει ένα δέος, ρε παιδί μου, να δώσει. Να πει όπρεση πάνω στον Γκάλης. Νομίζω κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Ναι, αλλά αυτό που είπες όμως, στη δράση κολλάει το σίδερο. Ναι. Όσο είναι νωρίς, να έρθει στο παλέ. Να έρθει σαν, εγώ λέω ότι με την παρουσία του και μόνο, είσαι ο Γκάλης, ρε φίλε. Τον βλέπεις και λες είναι ο Γκάλης. Ναι, πολύ, τώρα που το λες πολύ. Είναι πολύ, καλό να έρθει και ο Νίκος αρκετή, ο Γκάλης. Αρκετοί, αρκετοί, γιατί ο κόσμος του ίντερνετ είναι ένας μικρό κόσμος που είναι μεγάλο κόσμος στην ουσία, έτσι. Λοιπόν, πολλοί το λένε αυτό που λες και εσύ, ότι θέλουν τον Νίκο Γκάλη έτσι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όπως είπα, από όλους τους αυτούς που έχουν δοξαστεί και έχουν βοηθήσει φυσικά, και αυτοί έχουν επωφεληθεί από αυτό το πράγμα, από την ομάδα, να έρθουν κοντά στην ομάδα. Το λένε πολύ, δεν ξέρω φυσικά τι να σου πω τώρα, δεν είμαι στο κεφάλι του. Δεν λέμε, ξέρεις, διοικητή, γιατί λίγο πολύ γνωρίζουν. Κατάλω, παρουσία στο γήπεδο εννοείς. Ναι, ναι, του, παρουσία στο γήπεδο εννοείς. Θεωρώ ότι δεν θέλει να ασχοληθεί ούτε με την προπονητική, που τώρα περάσαν και τα χρόνια. Εντάξει. Τι προπονητική, δεν υπάρχει. Θέλω να σου πω ότι ούτε και με τα διοικητικά. Αλλά θεωρώ ότι όμως ότι η παρουσία του στο Palais des Sports θα είναι μεγάλη βοήθεια, ώστε να δώσει φτερά στους παίκτες και στον κόσμο, ας πούμε. Δηλαδή, κάποιος που μπορεί να μην πάει στο γήπεδο θα ακούσει ότι είναι ο Νίκος Γκάλης εκεί και θα πάει γιατί είναι ο Νίκος Γκάλης. Πρώτης θα χρειάζεται, για να το κλείσουμε σιγά σιγά και να, να διαβάσουμε και τους υποστηρικτές εκπομπής. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, βοήθεια από τον καθένα πλέον η ομάδα, έτσι. Αγωνιστικά, εξαγωνιστικά, οικονομικά, τα πάντα. Πρέπει να τρέξουν, η διοίκηση πρωτοδικείου πρέπει να τρέξει και να χτυπήσει πόρτες. Και επαναλαμβάνω, μια που είναι και ο κύριος Αρβανίτης πλέον μέσα στην, στην διοίκηση πρωτοδικείου. Εγώ θα το ξαναπώ αυτό το πράγμα, δεν πειράζει, ας γίνομαι γραφικός, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη Άρη, για τη μαμά του συλλόγου μιλάμε, έτσι, αυτή η κλασική έκφραση, η μητέρα του συλλόγου. Μα είναι η μητέρα του συλλόγου. Είναι η μητέρα του συλλόγου, ερασιτέχνης του κάθε συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ αποτελείται από 99% πρώην, όχι πρώην, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και υποψήφιους βουλευτές στις εκλογές που γίναν πριν κάποιους μήνες. Όλοι αυτοί μας είχαν προσεγγίσει και εσύ ήσουν δίπλα μας, έτσι. Εσύ δεν ήσουν, συγγνώμη, στους καφέδες που κάναμε. Ερχόντουσαν και μας προσεγγίζαν άνθρωποι οι οποίοι ζητούσαν την ψήφο τους. Αριανοί μιλάω, ναι, για αριανούς. Αυτά. Και ερχόντουσαν και κάποιοι άλλοι που ήταν φίλοι και λέγανε να, ναι, ψηφίστε τον. Και... ναι, εντάξει. Όλα αυτά δεν είναι μόνο δώσε, είναι και πάρε, έτσι. Δούνε και λαβίνι είναι αυτά τα πράγματα. Και να καταλάβουν ότι ο Άρης με Νέα Δημοκρατία έπεσε στο ποδόσφαιρο, έτσι. Και με υφυπουργό τον κύριο Ιωαννίδη. Ο Άρης έπεσε με Ιωαννίδη υφυπουργό. Κατάλαβες. Με Ιωαννίδη υφυπουργό έπεσε. Δεύτερη φορά δεν πέφτει εσείς. Θα είστε κι εσείς υπόλογοι. Με μικρότερο φυσικά βαθμό ευθύνης πάνω σας, αλλά θα είστε κι εσείς υπόλογοι. Λέω εγώ. Όπως θα είμαστε όλοι. Με το, ο καθένας με το ποσοστό του που το αναλογεί. Από τον κόσμο, από εσάς, από τις διοικήσεις, από όλους. Έτσι. Και αν γίνει η στραβή και πέσουμε, μην ξεχνάμε, θα το λέω συνέχεια, τα χρέη του Άρη έχουν ονοματεπώνυμο. Έτσι, ονοματεπώνυμο έχουν τα 2/3 των χρεών του Άρη. Για να μην ξεχνιόμαστε, πού γίναν. Βέβαια θα μου πεις, Ρεζάχο, έγιναν τα χρέη από κάποιον και μετά ο άλλος έδωσε και τα πήρε, τα επομίστηκε ο άλλος, ο επόμενος επομίστηκε τα χρέη. Όταν μια ανώνυμη εταιρεία αλλάζει χέρια, επομίζεται ο επόμενος τα χρέη. Σωστό. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα να μην ξεχνάμε από πού έγιναν. Έτσι, γιατί πριν 15 χρόνια
υπήρχε ειδική καθάριση και υπήρχε ανώνυμη εταιρεία και ο Άρης και ο Πάο και ο Πανιόνιος. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο Πάο και ο Πανιόνιος. Και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής ήταν ο πρώτος που μπήκε στην ειδική καθάριση του Βενιζέλου. Λοιπόν, με μηδέν χρέη. Μιλάμε για μια εταιρεία που πριν 15 χρόνια είχε μηδέν χρέη. Μηδέν. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Έτσι. Θέλω να είμαστε σωστοί όσον αφορά, γιατί το είπες και εσύ, να μην ξεχνάμε τα λάθη. Να μας γίνονται μαθήματα. Βέβαια. Τα παθήματα να μας γίνονται μαθήματα που δεν το βλέπω να γίνονται δυστυχώς ούτε στον ποδοσφαιρικό ούτε στον μπασκετικό Άρη. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τους τέτοιους, να κάνεις και εσύ τον επίλογο. Να πούμε και κανένα αποτέλεσμα εκεί. Έχουμε και ημίχρονα στα παιχνίδια του UEFA. Εγώ θα το λέω, δεν μπορώ να το πω διαφορετικό. UEFA το μάθαμε. Είσαι παλιό δεκάρι. Ναι, UEFA, τι να κάνουμε. Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σου κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο Ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Θα σας αναφέρουμε κάποιες από αυτές: 2-3. Ένα special burger και μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. 2 μπέργκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα κλάπα λαντικών και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριου και delivery 23 15 20 5 55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και την Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το Mazda του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931 και κάθε απορία που έχετε θα σας λυθεί. Λοιπόν, κάτσε να πω και μία τα αποτελέσματα μεσιέ. Και... τι αποτελέσματα, για... εξετάσεις? Προπό, εξετάσεις όχι, έκανα εξετάσεις. Πάλι? Με τις εξετάσεις μου εσύ κάνεις δε. Τις μόνες εξετάσεις που δεν έχεις κάνει είναι οι lower. Τι ζω είναι αυτή, τι ζω με παπούτσια. Όχι, καλά κάνεις, γιατί ναι. Έχω... τι έχεις? Θα πω κάτι στον κόσμο. Έτσι, για πες εσύ, δώσε το κοινωνικό μήνυμα, Παντελή. Δεν είναι κοινωνικό μήνυμα. Για πες. Πριν ένα χρόνο εγώ υγιέσα τους αυτά. Ναι. Δηλαδή, καλό είναι να κάνουμε και τις εξετάσεις μας, mm-hmm. τα check-up μας, γιατί από μια ίωση μπορούσα να πάθω χοντρή ζημιά. Έτσι, όντως. Δεν θέλω να πω. Καλό είναι από μια ηλικία και μετά να κάνουμε. Είναι, καταρχήν αυτό που έπαθα δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Μπορώ να το πάθει. Είχα διαβάσει κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορώ να το πάθει νεαρός κόσμος, παιδάκια και πολύ κυρίως αθλητές. Καλό είναι να κάνουμε ένα check-up. Έτσι, βέβαια, εσύ μια το ξεφθέλησες. Φορά... εγώ δεν το ξεφθέλησα καθόλου. Είμαι 50 και. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τώρα. Τι φτέρνεσαι, είσαι ξέρετε. Είμαι 50 συν 51 συν κάτι μήνες, 2-3 μήνες. Λοιπόν, όπως βλέπεις, δεν κρύβω την ηλικία μου, γιατί φαίνομαι και 10 χρόνια μικρότερος. Λοιπόν, λέω τα τελικά θα πω. Ο Αποέλ Σεβίλη 1-0. Δεν ήταν καλό αυτό αποτέλεσμα, έτσι. Δεν ξέρω πόσους βαθμούς παίρνουν επιπλέον τώρα οι Κύπροι. Δυναμό Κιέβου Λουγκάνο 1-1. Αυτά είναι τελικά. Κοπεχάγη Μάλμοε 0-1. Βασιλεία Τραμζοσπορ 2-0. Κετάφε Κράσονταρ 3-0. Λάσκ Σπόρτινγκ 3-0. Αϊτχόβεν Ρόζεμπορκ 1-1. Κλού Σέλτικ 2-0. Καλά πήγε Σέλτικ. Όπως καλά πήγε και η Λάτσιο, Ρεν Λάτσιο 2-0. Πάμε τώρα στα. Έχουμε άλλα δύο τελικά. Άιντραχ Φραγκφούρτης, Βιτόρια Γκυμαράες 2-3. Τι λες ρε φίλε. Και Σταντάρ Λιέγκης, Άρσεναλ 2-2. Πάμε στα ημίχρονα τώρα των παιχνιδιών των 10. Ρέιτζερ, Young Boys 1-0. Πόρτο, Φέγενορ 3-2. Καλό μάτς πρέπει να είναι αυτό. Εσπανιόλ, Τσέσεκα Μόσκας, Κουλούρια. Λουγκορό, πώς λέγεται αυτή που πήραμε το Σάσα, αυτή με τη Φέρετς Βάρος 1-0, πάθω κλακά στη γλώσσα. Με θυμίζει ένα σύνθημα με τη Φέρετς Βάρος. Ναι. Τζεντ Ολεξάνδρια 2-0, Σβόλσμπουργκ Σεντετιέν Κουλούρια, Κουλουρέας και εδώ, Μπορούσια Μέχεγκλάντμπαχ Ιστανμπούλ 1-1, Μπασάκερσίρ, αυτή που είχε παίξει ο Ολυμπιακός, Ρώμα Βολσμπεργκερ 2-1. Χάμπουργκερ αυτό. Σλόβαν Μπρατισλάβα Μπράγα 1-1. Γουλς Μπεσίκτα Κουλουρέα. Μάντσεστερ United το καφενείο δεν μπορεί να κερδίσει την Αλκμαρ Κουλουρέα. Παρτιζάν. Καλά, η ομάδα σου καφενείο. Καφενείο είναι, τι να είναι. Παρτιζάν
Αστάνα 3-0. Αυτά είναι ημίχρονα, έτσι. Αφού είναι καφένιο, τι να πω, ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Αυτά, επίλογο, κύριε Παντελή. Καταρχήν, εντάξει, επειδή έχουμε Δεκέμβριο, εγώ δεν έρχομαι κάθε μέρα εδώ. Θα σε φέρω 31 Φεβρουαρίου τώρα. Όχι. 31 Φεβρουαρίου, ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ καταρχήν υγεία στο όλο τον κόσμο. Ό,τι καλύτερο, να έχουμε δουλειά όλοι. Πάνω απ' όλα. Υγεία πρώτα και δουλειά μετά. Έτσι. Πρώτα υγεία, μετά δουλειά. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Και καλό Πάσχα. Εύχομαι το Πάσχα αργή, τόξα. Mm. Και εύχομαι, γιατί αναλωθήκαμε πολύ στο μπάσκετ, εύχομαι η ομάδα να βρει το δρόμο της εκεί που της αξίζει. Και πιστεύω ότι εγώ έχω μια κρυφή αισιοδοξία, γιατί θεωρώ ότι. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης, μάλλον θα πει. Ναι, με την αλλαγή ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Είδαμε. Και ο κύριος Παπαγεωργίου και ο κύριος Αρβανίδης έχουν εμπειρία, είναι άνθρωποι του μπάσκετ, δεν έχουν φύγει από το αντικείμενο. Με την αλλαγή προπονητή, πάντα ο προπονητής αλλάζει, φρεσκάρει λίγο την ομάδα. Υπάρχει ο ανταγωνισμός γίνεται μεγαλύτερος μεταξύ των παιχτών σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, πιστεύω. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα βρούμε το δρόμο μας. Και το εύχομαι δηλαδή, γιατί θα είναι, όπως λέγανε παλιά, είναι η ναυαρχίδα του συλλόγου, το μπάσκετ. Αυτό μας κράτησε. Γιατί θα ήμασταν χειρότεροι από κάποιες άλλες ομάδες της πόλης. Να μην λέμε και στραβό και κανένα. Διαφωνώ σε αυτό. Το μπάσκετ μας κράτησε. Αυτό ναι, αλλά όχι, θα είμαστε χειρότεροι σιγά τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, δεκαετία 80 το μπάσκετ μας είχε περήφανος. Αυτό άλλο κράτησε, άλλο να γινόμασταν όπως καταλάβαμε. Τι εννοούσες. Τι εννοούσα. Ότι δεν θα είχαμε κόσμο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι γίνανε για από τον μπάσκετ, Αριάννη. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό που λέω είναι. Τι είναι το να μειωθεί, να πάμε σε εκείνα τα επίπεδα που εννοούσες, δεν γίνεται αυτό που λες. Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρω μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, την πέταξε την κοτσάνα στο τέλος. Κοτσάνα, γιατί. Ναι. Εγώ κοίταξε να δεις, εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά. Εντάξει, εγώ χαϊδεύω. Εγώ το μπάσκετ του Λαράκη θεωρώ ότι κράτησε το μπάσκετ. Όπως και να το άλλο μας κράτησε και άλλο αν δεν ήταν το μπάσκετ θα γινόμασταν και καταλαβαίνουμε τι εννοείς. Ναι, η διαφορά και τότε ήταν τεράστια. Και σε είχε περήφανο σαν Αριανό. Και εγώ το ποδόσφαιρο έγινε. Δεν έγινε από τον μπάσκετ Αριανός. Τρέξε τώρα, πάρε τηλέφωνο τον Φουστάνο να ασχοληθεί λίγο με τη φάτσα σου. Γιατί θέλεις 8 ώρες κτυφιέ. Λοιπόν. Βρε λύπη τη χτένα. Έλα. Μη πολλά λες. Άντε. Σπίτι χωρίς καθρέφτη είσαι. Μη μιλάς. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εμείς τελειώσαμε. Κάνει φεύγουμε. Κάνει νόημα να μην μιλήσω. Ναι. Φεύγουμε εμείς. Σας αφήνουμε να σας απαλλάσσουμε από την παρουσία μας και ο Παντελής. Και εγώ μείνετε συντονισμένοι όμως στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Ζαγόρας και η εκπομπή Ζούγκλα θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Από μένα και τον Παντελή να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ.